Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμα ένα πρωί ενωμένο, δυνατό, ξυπνητό, μάχημο στον Λίμπερο 107,4 να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 8 στα πιο δύσβατα μονοπάτια της ημέρας. Να σας κρατήσει η παρέα, να σας ανοίξει τους οφθαλμούς, τα ότα, μα πάνω απ' όλα την ψυχούλα. Καλημερίζω και τον φίλο μου τον Αναστάση, ο οποίος βρίσκεται σήμερα εδώ, σύντροφιά μου. Καλημέρα Αναστάση, τι κάνεις? Καλημέρα Μπάμπη, πολύ καλά. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Σ' αφήσαμε. Έκανα την εξεταστική μου. Ολοκλήρωσες υποχρεώσεις σου. Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, εξεταστική, πω. Ακόμη, Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Σκεφτόμουν ότι έχουμε 2019 πλέον, πρέπει να είναι η πρώτη φορά που έρχομαι το 2019. Ναι, πιθανότατα. Σκέφτομαι ότι πλέον είναι η τέταρτη χρονιά ημερολογιακά που έρχομαι στο λόγο επειδή. Και έχεις εξεταστική. Και το ζήτημα της συζητήσεως μας είναι η εξεταστική. Εντάξει, νομίζω όλου του πληθυσμού εδώ που σε ακούει και μπορεί να θυμάται τα λεγόμενά σου, έχεις γίνει πλέον εθνικό χρέος. Εθνικό παράδειγμα θα έλεγα. Πως αποφυγή μάλλον, δεν ξέρω. Πιθανώς, αλλά εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι πολλοί άνθρωποι συμφοιτητές μου, συνάνθρωποι μας, συμπολίτες μας, με επικαλούνται. Δηλαδή να κοιτάς. Να κοιτάς είναι. Δεν θα πάρει ο Πάκου πρωτάθλημα. Εγώ έτσι το είχα συνδυάσει από πέρσι. Γιατί ως γνωστόν το hashtag ήταν πτυχίο 2018. Ναι, θα κάνεις και. Αλλά πρόσεξε. Έβαλα τον γκολ στο 93 και το ακύρωσε ο Κομίνης. Α, έτσι. Πέρασε το μάθημα και μας το πήραν πίσω. Αγωνίστηκα μετά, πήγα διαιτητικά δικαστήρια κτλ. Δεν δικαιώθηκα. Γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι μια δικαιολογία. Πώς πολλοί κόσμος πέρυσι φερειπίν την γλίτωσε τον τρόπο την Α, γιατί και ο Κόλκας δεν είχε πει πέρυσι ότι αν ο Πάκου πάρει το πρωτάθλημα θα παντρευτώ. Ναι, ισχύει. Και μετά μεταφιέστηκε σε Ιβάν, μπήκε μέσα στο γήπεδο και όλα τα άλλα δεν είχαμε να λέγαμε. Φέτος όμως όλοι αυτοί που έχουν επικαλεστεί τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ως εκπλήρωση στόχων την επίτευξη του τίτλου από τον ΠΑΟΚ. Τι θα έχουν? Ότι έτσι η εμπειρία της περασμένης σεζόν ίσως τους οδήγησε στο να κάνουν να καθίσουν το τραπέζι διαπραγμάτευσης. Ναι, και να πούνε ότι δεν μετράει. Μήπως αγάπη μου, λίγο άστο, γιατί βλέπεις εδώ ζορίζει το πράγμα. Μήπως... να το αποσυνδέσουμε από τον ΠΑΟΚ. Μήπως μπορεί να πούνε, ας πούμε, το πάρουμε ITT. Σωστό. Σου λέω, βάζεις ένα νέο. Και τελευταία αγωνιστική με τα Γιάννενα. Ή το double, ξέρω εγώ, μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Ή απλά να πάρεις το πρωτάθλημα χωρίς να γίνει τίποτα. Γιατί έχουμε και Πάκο Ολυμπιακό στην Κυριακή. Θα δούμε. Καλημέρα και στην πρώτη μας γραμμούλα. Μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Καλώς τον Άτι, έγινε. Καλά, καλημέρα και στον Αναστάση. Καλημέρα. Όλα βγήκανε. Ο Μπάμπης πρώτος ακροαματικότητα, ο Πάκ πρωτάθλημα, η Λίβερπουλ πρωτάθλημα. Όλα. Παραστάς πτυχίο. Όλα, όλες οι προφητείες. Όλα οι πρώτες προφητείες, ναι. Εντάξει, όλες οι προφητείες. Όλα από πει ξεκινάνε. Τι, Πάπης? Όχι, πρώτος ακροματικότητα. Α, σωστό, εντάξει, okay, το δέχομαι. Πρωί. Εχθές σκεφτόμουν να πάμε αυτό που έλεγες, ότι μετά το live δεν θυμάμαι τίποτε. Ναι. Ξέχασα να το πω. Πέρσι, ευτυχώς παίζουμε νωρίς. Ναι. Με τον Ολυμπιακό. Πέρσι έλεγες, θυμάμαι και είχε ο Φευγάτος τον είχε τρελάνει. Ναι. Λες, τώρα σας το λέω, γράψτε το, θα πάρω ο Πάκο το πρωτάθλημα. Αυτό δεν ήταν. Γίνανε όλα αυτά που γίνανε. Και η Άκη. Ευτυχώς παίζουμε τώρα. Όχι ο Πάκο απλά το πρωτάθλημα και η Άκη το κύπελο. Και θα σας θυμάμαι ποια εκπομπή ήταν. Δεν ήταν μετά από live. Ήταν μετά από Τσικνοπέμπτη εκπομπή. Έπαιζα το βράδυ εδώ δίπλα στο κου και ήρθα κατευθείαν, παιδί μου. Ξέρω εγώ, έφυγα, έκλεισα το λάπτοπ, το μάζεψα και ήρθα 6 παρα 5. Ακόμα είχε κόσμο στο μαγάζι και τους παράτησα. Και ήρθα για να πω αυτό. Χωρίς καμία εμπειρία, τίποτα. Αυτό ήθελα να πω. Είχα σώσει τα σφαιρένα. Και είχα πει ότι είναι το μυθικό, ναι. Όλα αυτά παίζουμε πριν το live, είναι. Ναι, ναι. Αυτό είναι το μυθικό που θα πάρουμε. Ναι, ότι. Ότι δεν θα κάνω προβλέψεις, ναι. Ναι. Μάλιστα, εντάξει. Οκ. Okay. Ίσως και αυτό μια παράμετρος, ναι, όντως. Όντως. Ότι παίζει ο Πάουκ νωρίτερα. Μάλλον το ότι η Τσικνοπέμπτη φέτος πέφτει πάρα πολύ αργά. Σωστό. Πέρσι έπεσε νωρίς, βασικά. Πέρσι ήταν νωρίς, φέτος είναι πάρα πολύ αργά. Είναι 28 Φλεβάρι η Τσικνοπέμπτη. Ναι. Για τους ενδιαφερόμενους. Κάνα δύο εβδομάδες, 10 μέρες, πώς. Μα την Κυριακή τελειώνουν όλα. Ναι, την Κυριακή έτσι όλα τελειώνουν. Αν και τι θα κάνουμε, αλλά να σε πω κάτι. Ναι.
Δεν στενοχωρέθηκα, γιατί προχθές μετά το ΑΕΚ ΠΑΟΚ πάλι μιλούσαμε ποιος πλήρωσε το ρεύμα στο παλατάκι. Ωραία. Ναι, είχαμε πολεοδομικές. Τα παρά του Βόλου. Καμία σχέση. Ναι, του Πρέλεβιτς που να τη δώσω την μπάλα. Έτσι. Επομένως πάλι τα ίδια θα λέμε. Μα αυτά δεν αλλάζουν ποτέ στη Θεσσαλονίκη. Μεγαλύτερη οπαδική εκδρομή. Γιατί είχα ένα προβληματισμό. Λέω, άμα πάρει πάλι το πρωτάλμα, τι θα λέμε μετά, τι θα κρινιάζουμε. Ποια είναι η ατζέντα όντως των αθλητικών αδειοφόρων. Μόνο για το πάω κάκι δεν είπαμε και για αυτά. Τι να πεις μωρέ, εντάξει, αυτά έρχονται και παρέρχονται. Μα εδώ ήδη ξεκινήσαμε να συζητάμε για το πάω κάρι σε τρεις εβδομάδες. Δεν είναι αυτό το παιχνίδι. Ναι, σιγά έτσι. Σιγά θα μπει, να τελειώσει. Άντε να φύγει και αυτό το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, να αρχίσουμε να συζητάμε ωραία. Θα έχουμε τα δικά μας, τα απολαυστικά, μάλιστα. Σήμερα στεναχωρέθηκα πάλι όμως, γιατί θα βάλει την... Είναι στο Ζαμπάκ ακόμα σε έκανε τώρα. Ναι. Γιατί θα ξεκινήσει ο Λιμιός τώρα και θα τον ήθελα για την Κυριακή το Λιμιό, να πάρει αυτό στο μάτς. Να σε πάρει εδώ, σε κάνει καμιά επέλαση εκεί πέρα. Αυτό τον ήθελα να παίξει βασικό στην Κυριακή. Τώρα αναγκαστικά θα το βάλει σήμερα. Θα έρθει από τον πάγκο, μη στεναχωριέσαι. Λες. Anytime Λιμιός εδώ παίζουμε. Ένα μηδέν ο πάγκο με γκολ του Λιμιού. Αυτό, βάλτο. Βάλτο και ανέβασε το. Έτσι, ανέβασε το στα διαδικτυά. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Και εγώ καλά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Και να πω σε Αναστάση καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, τόσες καλές επιτυχίες που έχει ακούσει. Να το πάρει σύντομα. Σύντομα, εντάξει. Να μας κεράσει καμιά μαλαματίνα. Βεβαίως. Ναι. Δεν το βλέπω. Πάμε στο Λευκό τον Πύργο. Σίγουρα δεν θα ακούει, γιατί τώρα είναι παντρεμένος, έχει και δύο παιδιά. Ποιος? Μένει και εκεί στην Αριστοτέλη στην πλατεία. Ποιος? Ο Νίκος. Α, εντάξει. Αλλά θα του πω του Νίκου. Αυτή η βεβαιότητα δεν μας ακούει κανένας. Σίγουρα, γιατί να πει δεν ακούει ο άνθρωπος, που ξέρεις. Μπορεί έτσι να μπει και μες τα μάτια. Λίγο δύσκολο, γιατί κοιμούνται τα παιδιά. Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Okay. Θα πω στον Νίκο λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν μία μέρα πριν τον αγώνα να σηκώνει το τηλέφωνο και να μιλάμε και να τα λέμε ωραία και καλά. Και μετά το τέλος του αγώνα να τον έχω πάρει τηλέφωνα και ας πούμε. Τον έχω πάρει τηλέφωνο να μην το σηκώνει. Ναι. Παοξής ο φίλος ο Νίκος. Παοξής και συμφοιτητής. Μάλιστα. Ίσα μετά τον αγώνα, αν το αποτέλεσμα ήταν θετικό για τον ΠΑΟΚ, θα έπρεπε να το σηκώσει το τηλέφωνο. Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω. Ναι, όταν είχα ανέβει με το τρένο για να δω τον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, όταν εμείς ήμασταν ακόμα στη Β' Εθνική και κοιμόμουν στο βιολογικό σε ένα sleeping bag, ήρθε και με μάζεψε και πριν τη βροχή με πήγε σπίτι του και με κέρασε μια μαλαματίνα. Έτσι, πάντα θα βρεις. Εδώ στη Θεσσαλονίκη θα μας ακούει κανείς, θα βρεις μια ανοιχτή εστία. Και μάλιστα επειδή του ζητούσα εισιτήριο για τον αγώνα, μου λέει μη πας, λέει, με εισιτήριο. Ναι. Πήγαινε, λέει, με το λεωφορείο. Ναι. Και θα μπεις, λέει, στην 4 όταν θα μπαίνουν όλοι. Θα μπεις και εσύ τζαμπέ. Δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Ναι. Ανθρώπου δεν το χωράει. Ναι. Το σκορ έληξε 0-0 βέβαια σε εκείνο τον αγώνα. Μάλιστα. Έπειτα περάσανε χρόνια και αυτά και τέτοια. Περασμένα, ξεχασμένα. Μάλιστα. Κρατάμε το ότι υπάρχει πάντα ένα σπίτι ανοιχτό στη Θεσσαλονίκη για όλους τους επισκέπτες. Αυτό όταν είμαστε συνέχεια των αρχαίων Ελλήνων. Η εστία ας πούμε, και η φιλοξενία. Ο ξένιο ζεύς και σε περιμένει ένα σπίτι πάντα ανοιχτό με μια μαλαματίνα. Τώρα κάνουμε και τοποθέτηση. Ρετσίνα, ας πούμε. Να πούμε και τα σημαντικά νέα της ημέρας. Λοιπόν, υπόθεση Τζίλου. Ναι. Δεν εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης και διέφυγε στο εξωτερικό ο Δέλτα Μη. Γιατί δεν μας λένε το όνομα του Δέλτα Μη? Μη ρωτάς εμένα, ρώτα αυτούς που λένε. Εμείς κουμπρία γιατί λέγανε ο Δέλτα Μη και δεν λέγανε με Δημήτρης Μετζέλος, λες δε. Το Δέλτα Μη σημαίνει δεν μπαίνω, δεν μπαίνω φυλακή, γιατί είμαι πληροφοριοδότης. Μάλιστα, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αυτή την υπόθεση, ας επιληθούν οι ειδικοί. Επίσης του δικαστικού ρεπορτάζ. Μπαμπή, επειδή μιλούσα με ένα παιδί από τη θύρα 7, τώρα το πρωί, μου στέλνει μια φωτογραφία. Ένα πανί των Ολυμπιακών που λέει κουμάντο στη φυλακή, μόνο οι Ολυμπιακοί. Μάλιστα. Κοίταξε να δεις τώρα αυτό το πανό πόσο φασιστικό είναι. Μάλιστα. Η φυλακή έχει πολλές πτέρυγες.
Για να είσαι σε όλες τις πτέρυγες και να κάνεις κουμάντο επειδή είσαι Ολυμπιακός, σημαίνει ότι ή έχεις φίλο σου τον ασφαλίτη ή τον δεσμοφύλακα. Σε όλες τις πτέρυγες κάνετε κουμάντο. Ο δεσμοφύλακας πήγε στο Survivor και τραυματίστηκε. Ο Ράμπο. Μπήκε Ράμπο και τραυματίστηκε κατευθείαν. Και έφυγε, αποχώρησε. Ναι. Επίσης, πανί του Ολυμπιακού μέσα στο γήπεδο, το κρατικό του Ρέντι, όχι του Ρέντι, και το Ρέντι κρατικό είναι, το Καρεσκάκι το κρατικό. Κράτος είναι ο Ολυμπιακός. Κράτος, δηλαδή τι είναι ο Ολυμπιακός, ο στρατός, οι δικαστές. Οι βουλευτές, μάλιστα. Η αστυνομία, δεν ξέρω, η ασφάλεια, τι είναι ο Ολυμπιακός, να μας πούνε. Να μας πούνε, ένα ερώτημα σήμερα πρωινό. Να είσαι καλά Λευτέρη μου, σε ευχαριστώ. Ανησυχίες πρωινές και από τον, Λευτέρη, καθένας έχει διαφορετικά. Ο φίλος μας ο Φούρνας ξύπνησε με την ανησυχία του μη δεν παίξει ο Λιμιός την Κυριακή. Ο Λευτέρης αναρωτιέται τι είναι ο Ολυμπιακός. Η επόμενη γραμμούλα, ποια ανησυχία μπορεί να μας εκφράσει. Καλημέρα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. 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 Ποια η ανησυχία σας σήμερα, φίλτατε. Εφημερεύει κανένα παιδί της σειράς 4 εκεί. Μπορούμε τεχνική, οπαδική κάλυψη Ελλάδος. Να έχουμε από έναν έτσι υπεύθυνο, ας πούμε, ξέρω εγώ. Φωτίζεται τυχή μας, μια μηχανή. Ναι. Κάβαλο. Να ανάψουμε το σταυρό απ' έξω, λοιπόν. Καταρχήν Αναστάση, όποιος βιάζεται σκοντά αυτή. Εγώ τα έχω πει αυτά. Ναι, εντάξει. Αυτά είναι γνωστά. Έτσι, πτυχία και έτσι. Φοιτητές δεν γίναμε για τους τίτλους. Αμπράβο. Τίτλους σπουδών. Αμπράβο. Και αν χρειαστείς, εγώ σου έχω αναφέρει την ιστορία για μια κοπέλα από τα μέρη του Μπάμπη που την είχε σκάσει η μάνα της, είχε φτάσει. Πόσο είχε φτάσει, καμιά 30 χρονών, οπότε θα πάρει στοιχείο, την πήρε σε μια ορκομοσία, δύθηκε κανονικά, πήγε κομμωτήριο, τα πάντα, πήγε και η μάνα της εκεί. Παρίστασαν στην τελετή, δεν κατάλαβε η μάνα της πώς γίνεται και την πήρε πριν αρχίσουν εκεί τα ονόματα και πήγανε. Τελειώσαμε. Και θα μας το στείλουν σπίτι. Χάρτινο πτυχίο. χάρτινο κανονικά το πτυχίο. Και στην τελική να πω και εγώ και κάτι άλλο πριν αναφέρει την ιστορία, ότι και τι να τα κάνεις τα πτυχία. Χωρίς πτυχία μπορείς να γίνεις και διευθυντής αύριο μεθαύριο σε κάποια νοσοκομεία. Αμπράβο. Βέβαια, ρε φίλε. Λοιπόν, πόσο μεγάλο κακό προξενήσαμε σε αυτή την ομάδα. Διαλύθηκε ο Λευτέρης, βρίσκεται, ψάχνει να βρει ιστορίες. Φίλους από τη Θεσσαλονίκη, οι φοιτητές, από το στρατό να τους μιλήσει 5 η ώρα. Δεν σηκώνουν το τηλέφωνο, διώχνουν τον Ουζουνίδη. Πολύ κακό, λοιπόν, επειδή χτύπησε και η γραμμή, πριν κλείσω να σου πω, Μπάμπη, έχει ένα πολύ ωραίο άρθρο στη μηχανή του χρόνου, αν δώσεις κακάο, παιδιά, σκλάβη, ακτή ελεφαντοστού και μηχανή χρόνου, θα στο βγάλει, αν βρεις καθόλου χρόνο. Ναι, μια μηχανή του χρόνου ενδεχομένως, ναι. Ναι, μια μηχανή του χρόνου. Απαυρό, λοιπόν, ναι. Αυτά κλείνω γιατί μπορεί να έχουμε ανταπόκριση από το Άγιο Όρος. Όταν ο κόσμος τρώει σοκολάτα, τρώει τη σάρκα αυτό. Ναι. Μάλιστα. Οκ, okay, έγινε. Έγινε, τα λέμε. Σε ευχαριστώ για... Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Περίμενε. Μπάμπη, καλημέρα. Α, καλημέρα. Τι κάνουμε. Είναι η πρώτη γυναίκα που σε καλεί σήμερα. Και η μοναδική. Όπως κάθε μέρα, Κατερίνα. Είσαι η μοναδική μου. Σε άλλη ώρα, βέβαια. Ναι. Σε άλλη ώρα. Βρίσκεσαι σε άλλο ημισφαίριο. Τι εννοεί σε άλλη ώρα. Συνήθως παίρνω από πρωί. Α, τώρα τι είναι. Εντάξει. Σήμερα θα κάνω μια εξαίρεση. Α, κάνει μια εξαίρεση και α πάρει λίγο απόγευμα. Όντως. Ναι. Γίνεται. Είμαστε πολύ καλά. Εσύ, ποια είναι η απορία σου που θες να. Είναι η γειτονιά μου, έτσι δεν ξέρω. Είναι ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και έχει τόσο ηρεμία. Πραγματικά τα πράγματα είναι, δεν κουνιέται φίλων. Κάνε για τον κόσμο, όχι μόνο για τους φιλάθλους. Υπάρχουν και άλλοι φιλάθλοι. Δεν κυκλοφορούν έξω, δεν κυκλοφορεί έξω. Πώς φύγω, γιατί εγώ δεν κυκλοφορώ και δεν ξέρω. Τώρα 6 και 16 τι να κυκλοφορήσεις. Το πρωί, σε γενικέ γραμμέ, τα βραδάκια, τα πρωινά. Να μας πει εδώ ο Αναστάσης που είναι, άνθρωπος της νεολαίας. Είναι όλοι απαρωμένοι μέσα στο σπίτι, κλείνονται και έτσι τη βγάζουνε. Τι να κάνεις. Η νύχτα πέφτει στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, ναι, άμα τη βγάλεις έξω, δύσκολα. Κοίταξε τη συμπάθεια, ναι. Να ξέρει ένα κακό πράγμα. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Να αλλάξει. Μάλιστα. Πρέπει να γίνει όπως ήμασταν κάποτε όλοι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω για τους Αθηναίους. Ναι, για τους Αθηναίους δεν θέλουμε να ξέρουμε.
κυκλοφορούσαμε άνετα, δεν φοβόμασταν. Ναι. Ψωνίζαμε εδώ, εκεί στην αγορά. Ψωνίζαμε δώρα, ναι. Έχουν εκλείψει τα δώρα. Δεν δουλεύουν, Μπάμπη. Ναι, έχουν εκλείψει τα δώρα και το καταγγέλω. Έχουν χάσει οι άνθρωποι την επιθυμία να κάνουν και ψώνια και βόλτες και να πάνε για καφέ και να διασκεδάσουν. Έπιασε τώρα εδώ ζήτημα του καφέ, το συζητούσαμε το πρωί. Αν θέλουν να δουν καλό, συζητούν με εμένα. Καλύτερα αρχίζουν να μιλάνε σε διάφορες εκπομπές όπως η δική σου. Έτσι, για να δείτε χαίρι. Για να νιώθουν καλύτερα, για να νιώθουν καλύτερα και να καταλάβουν μερικά πράγματα παραπάνω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Καθαρίνα. Ο κόσμος δεν γνωρίζει τα πάντα που συμβαίνουν. Κάνεις λάθος. Εδώ τα ξέρουμε όλα. Σε αυτή την εκπομπή. Όχι εγώ, ο κόσμος, όχι εγώ προσωπικά, ο κόσμος. Βέβαια. Είναι πρωταρχικό. Θα σας πω πώς γίνονται οι οντισιόν και οι προσλήψεις στα αθλητικά ραδιόφωνα. Σκάς εκεί στον εκάστοτε διευθυντή ή ιδιοκτήτου του σταθμού και σου λέει: αγόρι μου, τα ξέρεις όλα, τα ξέρω όλα. Πάρε εκπομπή. Και είσαι έτοιμος, ας πούμε, να μιλήσεις. Και νομίζω ότι αν κάνουμε ένα ζάπινγκ γενικά στους ραδιοσταθμούς και ειδήσεις στους αθλητικούς, θα αντιληφθούμε ότι είναι πλούσιοι από ανθρώπους που έχουν παραδείγματα της Wikipedia. Κάνουν εκπομπές. Γιατί να ξέρεις ένα πράγμα ενώ μπορείς να ξέρεις πολλά. Ναι, και να τα ξέρεις όλα και να είσαι μέσα σε όλα. Φαντάζομαι ότι σήμερα κιόλας θα ακούσουμε και το τι υπόθηκε μεταξύ Φερρυπίν, Τσίπρα και Ερντογάν. Μυστικά. Τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε τώρα. Καλά, αν δεν ξέρουμε αυτό, τι θα ξέρουμε. Τι, αυτά είναι τώρα τις πλάκες. Εδώ δίπλα. Τα είπε ο Τζαβέλας. Δεν πήγε ο Τζαβέλας. Δεν πήγε ο Τζαβέλας να μας τα πει. Θα τριπίσει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα εδώ. Μας ακούτε? Δεν μας ακούει, καλημέρα. Ναι, χαίρετε. Καλημέρα, καλημέρα. Βροχή τα μηνύματα. Βεβαίως. Και οι απορίες. Και ναι, ναι, ναι. Και όχι ότι πρώτος ο Λευτέρης. Mm-hmm. Βιολογική συνείδηση. Έτσι. Να μην πω οικολογική. Έτσι. Ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη και λέει και επειδή έβρεχε, πήρε το sleep back, πήγε και κοιμήθηκε στον βιολογικό. Στο βιολογικό, ναι. Στο βιολογικό. Όχι, όπου και το βιολογικό έχει ιστορία. Έχει ιστορία στα πανεπιστήμια. Όχι σαν σχολή, στο στέκει στο βιολογικό. Αν πρόκειται στο βιολογικό, θα πω. Όχι, όχι, όχι. Στο βιολογικό καθόλου. Εκεί που περιμέναμε χρόνια να γίνει και καθάρισε ο θερμαϊκό, θα το βιολογικό, ρε. Έχει ω μέση και είναι μια χαρά. Όχι, όχι. Λίγο ακόμα, και, λίγο ακόμα και θα μπορούσε να πάει και στο μετρό. Βγήκε σε κάποιο σταθμό. Όχι, να ανοίξει εκεί την τρύπα του κούβελα. Να κουρνιάσω, να κουρνιάσω, ναι, βέβαια. Από κάπου θα γίνει. Αλλά τον μάζεψε, λέει ο άλλος, κανονικότατα να πούμε. Του λέει, έλα να πει μια ρετσίνα. Έλα να πει μια ρετσίνα. Αυτό είναι. Για πρωινό. Για πρωινό, μεσημεριανό και τέτοια. Απλά να θυμίσω στο Ραναστάση, γιατί και εγώ είχα λάθος γνώμη. Στα δικά μας τα χρόνια, η τελευταία μέρα τη αναβολής ήταν η μέρα που ανακοινώνεται στη σχολή το τελευταίο μάθημα. Το που έχεις περάσει, εγώ νόμιζα και με τη διπλωματική μπορούσες να κρατήσεις τέτοια. Ναι. Την αναβολή, αλλά δεν ίσχυε. Δηλαδή, αν περάσεις όλα τα μαθήματα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ορκιστείς για να. Ναι, εννοείται. Α, μάλιστα. Ακόμα το ίδιο ισχύει. Ναι, ναι. Όχι, νομίζω είναι μέχρι. Όχι, μπορείς να παίρνεις μέχρι τα 27, νομίζω 28, οπότε παίρνεις αναβολές. Πέρα από αυτό. Αν κάνεις το λάθος και περάσεις όλα τα μαθήματα, ειδοποιούν οι σχολές. Α, ναι. Αυτός, δεν τα ήξερα αυτά. Τα πέρασε όλα. Οπότε δεν είναι καλός. Είναι καλός. Πάρτε τον εκεί να φτιάξει γεωπολιτικά σχέδια. Πάρτε τον. Μπάζει κάνει αθλητικό ραδιόφωνο. Πάρτε τον εκεί, πάρτε τον εκεί να πλύνει καμιά τουαλέτα. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα. Ακριβώς. Έτσι. Ωραία. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Γιατί ήρεμα ξεκινήσαμε. Έτσι, ήρεμα. Πάμε, θα πάμε. Σιγά σιγά θα ανεβάσουμε τόνους. Εννοείται. Κάτσε να πιούμε μια γουλιά καφέ. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Ναι, κύριε Μπάμπη. Ναι, κύριε Λευτέρη. Εγώ πίνω καφέ σήμερα, δεν πίνω Guinness, μαύρη πίνα. Ναι, ναι. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Για τον προηγούμενο παίρνω τηλέφωνο που νομίζει ότι μου έχει κάνει εμένα κακό. Λοιπόν, η απομίμηση στο πρωτότυπο ποτέ δεν μπορεί να κάνει κακό. Μάλιστα. Εγώ το 4 το έχω στο έτος ίδρυσης. Μάλιστα, μην αρχίσουμε τώρα πάλι τα τέτοια. Ναι. 1924, ναι. Δεν είμαι 1926. Μην αρχίσουμε πάλι αυτά όμως, τι σου είπα. Έτσι. Εκτός αέρα. Λοιπόν, αυτά να τα ξέρουν εκεί πέρα, αυτοί που είναι copy-paste. Εντάξει, έγινε. Το πρωτότυπο δεν του κάνει κακό κανένας. Έγινε, η μάνα όλων των προσφύγων είμαστε. Εντάξει, έγινε, άντε. Έτσι, προσφύγια ρε παιδί μου. Καλημέρα στην γραμμούλα.
2014, Λευτέρη, τον πέφτει. Το 4 το έχετε, αλλά το έχετε 110 χρόνια μετά. 2014. 90, ρε, όχι 110. Τι? 90. Πάω και εσύ, εντάξει. Εγώ, Αναστάση, πήγα να δώσω εξεταστική δυο μαθήματα που γνωστούσα. Δεν ήμουν πουθενά στις λίστες της αυτά. Ωραίος. Γιατί τα είχα περάσει το προηγούμενο. Από τη συνήθεια δεν πήγα να τα δω το Φεβρουάριο και πάω σε ένα καλοκαίρι. Ρε φίλε, αναστάτωσα όλη τη γραμματεία. Δεν είχες δει βαθμό, ούτε καν, δεν πίστευες. Τίποτα ρε, δεν το πίστευα. Δεν το πίστευα. Πίστευτος. Αναστάτωσα όλη τη γραμματεία της σχολής. Μπράβο, γι' αυτό ακούς λόγο επειδή. Ναι. Αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ. Εντάξει, εγώ έχω πάει σε λάθος ορκομοσία, ας πούμε. Ορκιζόμουν και πήγα στην προηγούμενη σχολή. Εγώ σε τόσες ορκομοσίες που πήγα δεν θυμάμαι αυτή. Ναι, τέτοια φάση. Ήταν τα μαναράκια τότε. Μη πάρεις κανένα πρωτάθλημα και δεν το πιστεύεις. Και πας άλλη φιέστα. Δεν το θυμάμαι, ρε. Δεν το θυμάμαι. Αναστάσεις, τι ομάδα είσαι, ρε. Έλα. Τι ομάδα είσαι. Τι ομάδα είσαι. Πάω. Άρα, ρε φίλε, εσύ θα έχεις το σύστημα αυτό που γράφεις στον τοίχο απέναντι από το γήπεδο. Το πτυχίο είναι απλά η αφορμή. Α, μπράβο. Έτσι. Επιτέλους κάπως να τα πεις αυτή. Πού είναι αυτό το σύνθημα? Δεν είναι στο, απέναντι στον τοίχο στο σχολείο εκεί πέρα. Α, η μπάλα είναι απλά, η μπάλα είναι αφορμή. Α, πω καλά, εντάξει. Άμα έχεις βαθιά φιλοσοφημένα γίνω. Το πτυχίο είναι απλά η αφορμή, θα λέγα. Ναι, πάλι καλά που δεν το είπες να έχει εκείνο το αιώνιο σύνθημα που δυστυχώς σβήστηκε και καταγγέλουμε την ΠΑΕΠΑΟ εδώ και χρόνια. Στην 5 απ' έξω. Τον Νίκο αυτό την έφυγε γιατί χανόμαστε. Α, ναι ρε. Το ιστορικό εκείνο σύνθημα. Μεγαλώσει γενιές και γενιές. Εμείς μαζί για μια ζωή. Μάλιστα. Καταγγέλλω και την κυρία Κατερίνα που μας είπα αγράμματος, αμόρφωτος, αδαΐς. Όχι, δεν είπα αυτό, δεν είπα αυτό. Προς Θεού. Είπε ότι παίρνουμε χωρίς μόρφωση, είμαστε αμόρφωτοι. Όχι, όχι, όχι. Δεν είμαστε αμόρφωτοι, κυρία Κατερίνα. Είμαστε παραμορφωμένοι. Έτσι ακριβώς. Ξεκάθαρα. Έγινε. Σε φιλούμε. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Άκου λέει, πήγε και έδωσε δύο μαθήματα ενώ τα είχε περάσει. Καλά, εντάξει. Μετά σου λέει παοξής. Μπήκε στο Πάνθεον. Εντάξει, είσαι. Hall of Fame, Hall of Fame. Αυτό σου λέει τώρα, μην πάρει, τι έγινε και με τον Πάουκ. Θα πάρει ο Πάουκ ένα πρωτάθλημα. Δεν το καταλάβετε. Και θα το έχουμε εκεί, ναι, θα βγείτε, α πούμε, ξέρω εγώ. Κάνα πει γύρω παλίγκ έτσι κι αλλιώ. Και πρωτάθλημα να πάρει πάλι γύρω παλίγκ. Θα παναπέξει. Πώς θα το διαχειριστείς όλο αυτό? Το καλοκαίρι θα είναι περίεργο. Ναι, εδώ τα λέμε, εδώ εκφράζουμε συνεχώς. Πιστεύω το καλοκαίρι θα έχει δύο συνιστώσεις. Η μία θα είναι αυτή που θα λέει: ναι, αλλά τώρα πήραμε το πρωτάθλημα, χάθηκε η μαγεία. Μήπως αλλάξει το DNA του λόγω τέτοια. Η άλλη θα είναι: ναι, αλλά τώρα δεν κάνει μεταγραφές και πάλι στη μιζέρια σε 35 χρόνια ξανά. Εντάξει. Νομίζω αυτά δύο θα παίξουν. Αυτά. Α, θα έχουμε κλάψα δηλαδή και πάλι. Καλά, εννοείται τώρα. Δεν θα έχει καμία αυτό. Πάμε να του σκίσουμε όλου αυτό. Δεν θα έχει και η δυναστεία. Θα έχει. Δυναστεία ξεκινάει, ξεκινάει. Νομίζω ότι αυτό είναι επαμφωτερίζον. Δεν θα ξεκινάει με τη δυναστεία. Ναι. Και στο τέλος του τηλεφωνήματος θα λέει: ναι, αλλά σε 35 χρόνια ξανά. Έτσι, αλλά εμείς δεν γίναμε πάω για τους τίτλους. Μα πήρες! Μα δεν γίναμε. Δεν γίναμε πάω. Μπορεί. Θα δούμε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η όλη η διαδικασία. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα εδώ. Μηδέν. Καλημέρα και σε αυτήν τη γραμμούλα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γρήγορα και λίγο. Για το 2014 θέλω να πω ναι, κάτι. Θα την κόψω την κουβέντα, δεν θα ξανασυζητήσουμε για τέτοια πράγματα. Όχι, εδώ. Τελευταίο είναι αυτό. Τι ωραία, Λευτέρη, την προηγούμενη εβδομάδα τι ωραία μας έλεγες για τα σύμπαντα. Ναι. Για τα τέτοια. Όχι, τώρα όχι, τι συζητάμε για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, μωρέ. Όχι, γιατί μας λένε χάρτινους. Εντάξει, καλά. Κάτσε. Για τα σύμπαντα το θέλω τρένο, να μου πεις. Το τρένο από Αθήνα για Πάτρα δεν φτάνει στην Πάτρα. Εγώ μία μέρα πριν τον αγώνα του handball είχα μπει στο τρένο. Γιατί με σταματήσανε ασφαλίτες όταν άλλαξα και μπήκα μέσα στο λεωφορείο του ΟΣΕ για να πάω στην Πάτρα? Μία μέρα πριν τον αγώνα, γιατί με σταματήσανε ασφαλίτες? Λεωφορείο του ΟΣΕ δεν πάει το τρένο. Το τρένο από Αθήνα. Δεν πάει στην Πάτρα. Μ' αρέσει. Θα μπορούσε να είναι και βιβλίο, Χριστίνα Δημουλίδου. Το τρένο από Αθήνα δεν πάει στην Πάτρα, ναι. Το τρένο από Αθήνα, Μπάμπη, σταματάει σε κάποιο σημείο και έρχεται λεωφορείο του ΟΣΕ. Σοβαρά. Τι μας κρύβουν. Δεν το ήξερα αυτό. Και σε παίρνει το λεωφορείο του ΟΣΕ και σε πάει στην Πάτρα. Λοιπόν, αλήτες. Πριν ανέβω στο λεωφορείο,
ασφαλίτες με κάναν έλεγχο. Μάλιστα. Γιατί, μία μέρα πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Να μας πούνε για, το, για την Πάτρα, για το Πανελλήνιο και για την Λαμία. Τέλος, δεν ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα, Λευτέρη. Εντάξει, σύμπαντα θέλω, σύμπαντα. Για τα σύμπαντα θα μιλάμε. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι, να μην το συνεχίσουμε όμως τώρα και τέτοια. Εντάξει, δεν είμαστε τέτοιου είδους εκπομπή εδώ. Μα δεν είπα γι' αυτό. Δεν... Ναι. Εγώ δεν μιλάω για άλλους. Ναι. Απλά θυμήθηκα ένα στίχο που λέει «Ψαρεύεις ψάρια στα βουνά, ξυφομαχείς στην άσφαλτο για τάδικο, του φεγγαριού τη ράχη καβαλάς». Κανονικά δηλαδή ταιριάζει Γάντι στην περίπτωση του. Που δεν μιλάμε για άλλους ακουράτες. Ναι. Ήταν μια χαρά με την προσβεστική, με τις κλήσεις, όντως. Παρανόησε και τώρα δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό το πράγμα. Ας μην ψάξουμε, να ψάξουμε την αιτία ή την αφορμή. Τέλος πάντων. Να μην ψάξουμε τίποτα και να μην επεκτάθουμε. Ναι, ας πούμε ότι δεν κυκλοφορούν καλά πράγματα από τη Λάρισα και κάτω. Έγινε. Να τελειώσω. Ναι, βεβαίως. Για το ΔΕΛΤΑ ΜΗ, διέφυγε. Ναι. Το Μαδούρο, πώς το λένε, το μη ταιριάζει. Νικολάς. Εντάξει, ο αδερφός του θα είναι. Ναι. Ο Δημήτρης ο Μαδούρος. Ναι, ναι. Ο Δημήτρης ο Μαδούρος. Το Μαντούρο που έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Χέντριγκες. Και εκεί πάλι το χάσαμε. Και εκείνος, ναι, σωστά. Ναι, ναι. Ωραία. Δελτα ΜΗ. Δημήτρης Λιμνιός. Ξώσει. Μιλινιός. Από τη Μύρη, ναι. Αυτός. Έψαξα να το βρω, αλλά δεν το βρήκα. Θα το ψάξω. Όπως είπαμε, εγώ εύχομαι στην άκρη να περάσει το εμπόδιο του Ατρομήτου και να έρθει ξανά να μας κάνει την απονομή. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, τσαο. Δυνάμικα ξεκινήσαμε και το σημερινό μας πρωινό, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, το 6:30 πάντα είναι το πιο καταιγιστικό. Είναι ο λαός εκεί, σε πάλι μόλις ξύπνησε. Περιμένει, ναι, σου λέει τώρα θα επέμβουμε, μετά πέφτουν λίγο οι τόνοι, χαλαρώνουμε. Γίνεται βραδινή εκπομπή, ξεκινάμε από πρωί, έχει όλες τις μεταβάσεις. Θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μικρή διαφημιστική ανάπαυλα εδώ στο Λόγο, επειδή ούτε ατζέντες δώσαμε ούτε τίποτα, με γραμμούλες από πάρα πολύ νωρίς. Επιστρέφουμε για να τα συζητήσουμε όλα και είναι πάρα πολλά και σήμερα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της 6ης του Φλεβάρη, Τεταρτούλα σήμερα, ούτε καν το δώσαμε. Αγίου Φώτιου του Μεγάλου εορτάζουν ο Φώτιος, ο Φώτης, ο Φωτεινός, η Φωτεινή, η Φανή, η Φένια, η Φώτο, η Φόβη, η Φωτούλα, η Φέη, η Φωφό. Αλλά μάλλον σε πιο underground επίπεδα. Είναι παγκόσμια ημέρα κατά της κλιτοριδεκτομής. Ενός όχι απλά παράδεκτου, ενός αποτρόπαιου εντός αγωγικών εθήμου που υπάρχει κυρίως στις μουσουλμανικές χώρες της Αφρικής, χωρίς όμως φυσικά να υπάρχει κάποια αναφορά στο Κοράνι. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, 150 εκατομμύρια γυναίκες στον πλανήτη έχουν υποστεί κλιτοριδεκτομή, ενώ κάθε χρόνο προστίθεται άλλα 2 εκατομμύρια στον προηγμένο υποτίθεται πλανήτη μας. 6 του Φλεβάρη, τι κοσμοϊστορικά γεγονότα αξίζει να μνημονεύσουμε που συνέβησαν σαν σήμερα. Βλέπω, λέω, σαν σήμερα είναι το 1958 το τραγικό δυστύχημα, το αεροπορικό δυστύχημα της Manchester United. 7 ποδοσφαιριστές σκοτώνονται στο αεροπορικό δυστύχημα στο Μόναχο που σημάδεψε την ιστορία της Man U. Και σαν σήμερα, λέει, το 1982 το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας καταργεί τις ποδιές των μαθητριών στα σχολεία. Κάποιοι από τους ακροάτες μας προφανώς και τα προλάβανε. Ποδιές πηγαίνες. Τις ποδιές αυτές που παίζουμε στην Παλίτσα, στην Αλάνα. Μια χαρά. Δεν ξέρω, παίζουν τα παιδιά. Επιτρέπεται να παίζουν πλέον ποδόσφαιρο στα διαλύματα. Και εγώ όταν πήγαινα σχολείο δεν επιτρεπόταν. Αλλά... Σε εμάς δεν επιτρεπόταν, ας πούμε, θεωρητικά, ότι γιατί αυτό είχαμε ατυχήματα και τέτοια. Ναι, μόνος... αλλά εντάξει, παίζαμε που και πέρα. Εντάξει, βρίσκαμε. Στη ζούλα, δε. Έτσι, η αγάπη για το ποδόσφαιρο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Κύριε Μπάμπη, κύριε Λευτέρη, σε ένα μήνα θα είμαι Τζαμάικα και ξέρεις τι θα έχω εγώ στην Τζαμάικα. Τι? Το Moon Above. Τι είναι αυτό? Το φεγγάρι από πάνω θα έχω. Μάλιστα, γιατί λίγο εδώ σκιάχτηκε ο Αναστάσιος. And the Moon Above, έτσι, ρε. Έτσι δεν θέλω. Πώς λέει, 20 χρονάκια στην Τζαμάικα. Ένα τραγουδάκι, το έχεις ακούσει και αυτός, Ράστα φοράει. Και ξέρεις κάτι, κύριε Μπάμπη. Ναι.
Αν έχω εγώ το Μούνα Μπομπ, μπορεί και να μην ξαναγυρίσω πίσω, ρε. Φτάνει να γυρίσεις, στον κόσμο μη πεθάνω. Δεν ξαναγυρνάω Ελλάδα πίσω, ρε. Έτσι, μη γυρνάς, μη γυρίσεις, κάτσε εκεί, φιλιά. Τίποτα μη ζητήσεις. Έτσι, τσαω, μη ζητήσεις, γιατί δεν φτάνει. Όχι, στην Τζαμάικα νομίζω άφθονα θα είναι. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Στην Παραγουάη δεν θα πήγαινε το πέρα. Στην Ουρουάη. Στην Ουρουάη. Ουρουάη. Ναι. Να επισκεφτείς Λευτέρη στην Ουρουάη, mm-hmm. τα ταράχτες του Σαν Ραφαέλ. Είναι φανταστική. Έχεις πάει και ξέρεις. Ναι ρε. Ψ, ναι. Αν είναι πα. Καλύτερη από τις έδες σας. Πλάκα κάνει. Τα νερά του καταράχτη του Σαν Ραφαέλ έρχονται από τον Ιαματικό ποταμό Κόκα. Τώρα τι σημαίνει. Και εμείς από τους βλάκες βουτούσαμε με τα τσαρακάκια το νερό να πιούμε εκεί πέρα με τις τσάσκες τα τέτοια. Τίποτα φίλε. Τίποτα. Έχεις παραμείνει. Ούτε χωνευτικό. Ούτε χωνευτικό. Πότε πήγες στην Ουρουάη. Το 4. Α, το 4. Μήπως πήγες τίποτα έτσι επηρεάστηκες από Πάμπλο Γκαρσία και τέτοια και είπες να πάει να επισκεφτείς, ας πούμε. Όχι, ρε, τότε που είναι χοντρές οι Αγελάδες. Έτσι. Καλά, το 4 και αν ήταν. Μάικα έχω πάει και Κούβα έχω πάει. Έχεις κάνει αυτό που ήθελα να κάνει ο μισός ελληνικός πληθυσμός, ας πούμε. Όχι, απαντούσα στα τηλέφωνο με πέραν κοπέλες και λέει έκρισε το όνομά σας ένα δάνειο. Ελάτε πάτε, το πήγαινα το έπαιρνα εγώ. Λες κέρδισα. Σωστά εξηγήθηκες. Ευτυχρό. Φίλε, όλο κέρδισα. Πώς είχαινε, όλο το όνομά μου κληρώνανε. Να τους προσβάλλεις τώρα τους ανθρώπους, επήραν τηλέφωνο. Δεν είναι δυνατόν. Προσβολή, εδώ κουραμπιέστε και να την τροπή των Χριστουγέννων να μου και το παίρνει. Ναι, τι, θα πάρεις τώρα το δανειάκι. Έτσι. Λεφτά δεν θα σου δίνανε. Τα δίνεις ακόμα πίσω, τα δίνεις ακόμα πίσω. Τα τελείωσα, ρε. Άρα με νόμο Κατσέλη είμαι. Όχι, όχι, όχι. Τα ράτα και αυτοκίνητα και σπίτια και μηχανές και τέτοια όλα. Α, είσαι καλός, ρε. Τι, άρθρο 44, τι. Όχι, φίλε, τότε καιρό που η μισθή ήταν 1,5 χιλιάρικο, εγώ έδινα το 1 χιλιάρικο. Ωραία. Δεν έδινα τα 200 να τη βγάλω με τα 1,300 να πηγαίνω εκεί που πηγαίνει ο Αναστάσης. Κερδισμένος βγήκες, γιατί αλλιώς αυτήν την ιστορία πώς θα μας την έλεγες τώρα. Έτσι, σωστά. Όχι, έσφιξα εκείνο τον καιρό το ζωνάρι και για το καλό, του λόγου επειδή. Κοίταξε τώρα, αφού έχεις αποπληρώσει, μπορείς να ακολουθήσεις το παράδειγμα των ΠΑΕ που μόλις ξεχρεώνουν ή μπαίνουν σε κάποια ρύθμιση, κατευθείαν αρχίζουν και δημιουργούν χρέη εκ νέου. Ξανά από την αρχή. Ναι, τι. Ξέρεις, την Πάπη και εκείνες εποχές, ρε, έπαιρνα 1,5 εγώ, 1,5 χιλιάρικο εγώ, 1,5 χιλιάρικο και η σύζυγος. Μπαίναν 3 χιλιάρικα στο σπίτι. Οι Ελληνάρες μας, όλοι. Έλα. Κοινή ομολογία όλοι το κάνανε. Ναι. Τα 3 χιλιάρικα που μπαίναν στο σπίτι πήγαιναν δίνα στην τράπεζα τη χαμηλότερη δόση, τα 50 ευρώ. Και με τα 3 χιλιάρικα βγάζανε γούστα. Ναι. Εννοείται. Το 1,5 με 2 χιλιάρικα το δίναμε για τα δάνεια. Ξεχρεώναμε, βγάζαμε γούστα, ξεχρεώναμε πίσω όλα. Κανονικά. Σωστό, ναι. Δεν έπαιζες γάμα εθνική για να σβήσεις τα χρέη. Όχι, ρε, όχι, δεν έπαιξα, όχι, δεν έπαιξα καλλικράτεια. Δεν έπαιξα καλλικράτεια για να ξεχρεώσω. Για να κάνω, ας πούμε, καλλικράτεια, φλογητά, σύλλατα και Ηράκλεια, πήγαινα κανονικά τις διακοπές μου. Αλλά μαζεμένα, θυμάζε μια εβδομάδα, γιατί απάνω 15 μέρες στη Σαντορίνη, ας πούμε. Ποια Σαντορίνη. Σαντορίνη ήταν η Καλλικράτεια εκείνη την εποχή, δεν πήγαινε κανένα. Το ψέμα των νησιών. Ναι, 15 φορές το ηλιοβασίλεμα, δηλαδή 15 φορά αυτά. Στα άλλα νησιά δεν δει ο ήλιος, δηλαδή. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Μην τρελαστούμε. Έτσι, έτσι. Πάντως, στις διαφημίσεις που είναι για τα βαχαρικά και αυτά, έχουν και το μάκα. Που λέει μάκα. Μάκα είναι μια σκόνη φυτική που την κάνουν στη Λατινική Αμερική. Είναι και καλά το νοτικό, είναι το φυτικό διεγερτικό. Α, μάλιστα. Παίρνουν αυτοί εκεί πέρα. Ναι, αλλά φίλε, πώς το πίνουν. Ναι. Δεν το πίνουν σκέτο. Η μάκα βάζει κάτι γάλατα, κάτι ζουμιά. Βάζει τη μάκα 3-4 κουταλιές της σούπας, σκόνη. Αυτή είναι μια πράσινη σκόνη το μάκα. Έτσι ήταν εκεί. Σου έβαζε, φίλε, τους ζουμούς από ένα μάτι ταύρου. Έπαιρνε το μάτι μπροστά σου, το σκίζε και το έβαζε μέσα. Ωραία. Και ζωντανό βάτραχο, φίλε. Δεν καθόσουν στους Ολυμπιακούς αγώνες με Γιάννα Γελοπούλου και στους Ουρουάη το 2004. Κοίταξε, δεν ξέρω αν ήταν διαγερτικό το νοτικό, όμως για τρέξιμο ήταν. Βέβαια, μόνο που το έβλεπες αυτό, μάλιστα. Το έπινες και έτρεχες, φίλε. Έμα. Φαντάζεσαι όλα αυτά να τα κάνουν απλά στους τουρίστες για να νομίζουν ότι εδώ είμαστε και έτσι. Όχι, φίλε. Σκορεδεύουν. Και να κάθονται πίσω να πίνουν τσάι. Ναι, τσάι, ρε. Τους έβλεπα, τα πίνανε, φίλε. Τα πίνανε.
ρε φίλε, οι ίδιοι ήταν το πιο ανατυχιαστικό. Είχα βγάλει φωτογραφίες, βιντεάκια, τέτοια. Δεν παίζονται. Την Παρασκευή δηλαδή. Και τώρα όταν ακούω Μάκα, μου σηκώνει τρίχα. Έτσι. Να πάω να τους δείξεις πώς είναι η Μάκα, να πούμε. Ναι, σαν γατί, μου σηκώνει τρίχα. Μάκα με έκαψες. Μάκα, εντελώς, εντελώς. Μάκι μου, Μάκα μου. Έτσι, να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Φιλιά, η ενότητα Μάγια Τσόκλη στην εκπομπή. Έτσι ταξιδέψαμε με τον φίλο μας. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Πάτρικ, ο οποίος μας γράφει: η κλιτοριδεκτομή είναι αφρικανικό έθιμο και όχι μουσουλμανικό. Ερυθρέα λέει π.χ. είναι χριστιανικό κράτος και έχει τα πιο ψηλά ποσοστά. Προσέχουμε λίγο τι λέμε, γιατί ακούνε και κάφρι μας διορθώνει. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Ναι, Μπαμπή. Ναι. Και μιας και μιλάμε και για χρέη, είναι ένα παιδί τώρα εκεί στον Εύωσμο, αυτός έχει ξυπνήσει γιατί πάει στο βενζινάδικο και δουλεύει. Μας ακούει, μας ακούει. Ακούει, ο Βάγιος είναι βαζελάκος. Έλα ρε βαζελάκο, αρρώστια, μας ακούς και δίνεις ακροματικότητες. Λοιπόν, στο Βάγιο λοιπόν, επειδή μιλάμε για χρέη. Ναι. Είμαστε η πρώτη ομάδα που έπαιξε Champions League. Mm. Έβαλε γκόλ ο Σαραβάκος εκείνο το βράδυ. Mm. Και ήταν μεγάλη απόλαυση, γιατί τότε ευρωπαϊκές πορείες είχε μόνο ο Παναθηναϊκός. Ναι. Κάναμε μια πολύ καλή ευρωπαϊκή πορεία τότε. Ήμασταν σε ένα όμιλο με Μίλαν και Άγιαξ, που ο Μίλαν και η Άγιαξ. Μίλαν και η Άγιαξ, δεν πειράζει, ας το πούμε και έτσι. Νοτζέντερ οι ομάδες είναι. Ο Μίλαν και η Άγιαξ φτάσανε τελικό Champions League. Εκείνη τη χρονιά. Έτσι. Ήμασταν στον όμιλό τους. Ναι, να τα λέμε και αυτά. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε, να συνεχίσουμε να είμαστε τόσο καλή ομάδα. Αλλά υπήρχε κάποιος λεγόμενος Κόκαλης, ο οποίος μας πήρε τον προπονητή, μας πήρε τον Σαμπανάτζοβιτς, μας πήρε τον Αλεξάνδρη, μας πήρε όλη την ομάδα, την κατέβασε κάτω στον Πειραιά. Ήμασταν στο φάκελο, για να κάνουμε γήπεδο, το κρεμίσαμε και μας πήρανε και το Ολυμπιακό έργο. Αποτέλεσμα να δημιουργηθούν χρέη. Φτάσαμε στο 2008, μας πολεμούσανε και μας χρεώσανε. Γιατί όταν πολεμάς, αγοράζεις όπλα. Μάλιστα. Και τα όπλα τα πληρώνεις δάνεια. Σωστό, όταν αγωνίζεσαι. Έτσι, αυτό έτσι έκανε, γίνεται αυτό στη χώρα έκανε, μας. Ναι. Αυτό έκανε και η Ελλάδα το 1821. Πολεμούσε τους Τούρκους, αλλά χρεωνότανε χρέη. Έτσι. Τι άλλο έτσι. Να χρεωνότανε. Ναι, δύσκολα. Μάλιστα. Έγινε. Το 2008 πήραμε πρωτάθλημα και τους χάρτινους, τους κανονικούς χάρτινους, τους κερδίζαμε 4-0 στο 60 και στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε ο διαιτητής πέναλτι στον Ολυμπιακό, το οποίο και έχασε. Αυτό είναι κάρμα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω. Και μια μικρή ιστορία. Καινοδρομή, καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Μπαμπινό! Καλώς το να. Καλημέρα, ναι, υπομονητικά, όχι στοϊκά. Περίμενα. Έτσι. Άκουγα τα ωραία, αλλά εγώ απλά θέλω να αναφέρω κάτι άλλο. Παρακαλούμε. Τώρα το βράδυ στην Αμερική, ώρα Αμερικής δηλαδή, τη διαφορά. Ναι. Έκανε την ετήσια ομιλία του ο μεγάλος Ντόναλντ Τραμπ. Αχα, μάλιστα. Και είπε ανάμεσα στα άλλα και είπε στο τέλος ότι θα αναφερθώ και στο κομμάτι της Κίνας. Μέχρι τέλος του μήνα θα συνεργαστεί στο Βιετνάμ με το Κιμ. Ναι, νέα συνάντηση. Έχουν γίνει τα καλύτερα φιλαράκια αυτοί. Η Κίνα. Καλά, εντάξει, μην νομίζω ότι είναι τίποτα φοβερές οι διαφορές, έτσι. Ναι. Μιλάμε τώρα. Λοιπόν, και είπε ότι η Κίνα τέλος λέει. Τελείωσε για μας, λέει η Κίνα. Θα πάψει, λέει, να κλέβει το πλούτο των Αμερικάνων. Μα αφού όλα στην Κίνα ανήκουν. Δευτερολογώντας, λοιπόν, δεν πειράζει. Ναι. Κινέζοι, εσείς μην κλέβετε, θα κλέβουμε εμείς στη Βενεζουέλα τα πετρέλαια. Α, μάλιστα, αυτό. Θα κλέβουμε στο Αφγανιστάν το πλουτόνιο. Mm-hmm. Και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Εμείς. Αλλά προανήγγειλε δηλαδή επέμβαση στη Βενεζουέλα μέσα στις άκρες. Όχι, είπε. Με τώρα, τον ένα τον άλλο τρόπο. Δηλαδή. Από το τι θα, πώς θα αντιδράσει ο τέτοιος. Mm-hmm. Είναι εύκολη υπόθεση. Ναι. Εντάξει, μην κοιτάξει που έχουν βάλει αυτόν τον αχυράνθρωπο εκεί πέρα για να μπορεί να κάνει τίποτα. Ναι. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Εντάξει, και εγώ θα αυτοανακηρυχθώ, είπαμε. Πρώτος σε ακροματικότητες. Θα βγάλω δικές μου. Ναι. Αφού είναι όλα τακτοποιημένα. Ναι. Εδώ 6 μήνες μετά την εκλογή με 58% του Σαλβατόρα Αλιέντε στην Χιλή και κάναν επέμβαση και τον σκοτώσαν μέσα στο Προεδρικό. Ναι. Που σέβονται τις δημοκρατίες και όλα αυτά. Βέβαια. Μάλιστα. Είχαμε να λέγαμε. Έδωσε ένα άλλο τόνο. Α, βέβαια, γιατί χρειάζεται και μια πολιτική χρειά. Σε διεθνή συνείδηση. Βέβαια, σε διεθνή συνείδηση. Τα πάντα είναι πολιτική στη ζωή, τα πάντα. Αργιανάρα, πώς τη βλέπουμε?
θα σου πω. Ναι. Η Αργεννάρα. Σε τη Βενεζουέλα, λέει ο άλλος. Μάλλον ανακάμπτει. Ανακάμπτει, λες. Κάποια στοιχεία, ξέρω εγώ. Θα δείξει σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά. Τι αναστενάζει ο άλλος μέσα. Τι αναστενάζει ο άλλος μέσα. Αυτό το φιλαράκι μου τα τελείωτο, με έκανε ένα φοβερό καφέ. Αχαχαχα, αυτά είναι. Είναι μέτρα του είδους. Έτσι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το. Αυτό που κάνει κάθε πρωί. Σου κάνει τον καφέ κάθε πρωί. Κάθε πρωί το βρίσκω έτοιμο. Έτοιμο κιόλας, μάλιστα. Και δεν έχω λόγια. Δεν έχεις λόγια, δεν το έχεις κάνει εσύ ποτέ δηλαδή έτσι για τη στροφή. Εγώ κάνω άλλα πράγματα. Οπα. Μ' αρέσεις. Φιλιά, καλημέρα. Γεια, τσάω, τσάω. Καλύτερος εργασιακός χώρος. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Μόλις έχω ανάψει το δεύτερο τσιγάρο. Ναι. Έχω πιει το μισό καφέ. Βρέχει αρκετά. Βρέχει, πότε, εμείς εδώ έρθαμε. Μια λιακάδα, εντάξει, λιακάδα. Βρέχει, στην Τούμπα βρέχει αρκετά. Αχα. Α, στην Τούμπα, εντάξει. Στην Τούμπα βρέχει. Στον τροπικό του εγώ καιρό. Και είπα να σας πω μια καλημέρα. Καλά έκανες. Βαρύ ακούω λίγο σήμερα. Ορίστε. Βαρύ ακούω, λέω λίγο. Ναι, όντως δεν είμαι καλά, Μπαμπίνο. Τι έχεις εδώ. Ναι, δεν είμαι. Είναι η πρώτη φορά που σε παίρνω τηλέφωνο και δεν είμαι καλά. Απλά. Είπα στην παρέα να πω μια καλή μέρα. Μαζί θα τα πολεμήσουμε. Καλά, εντάξει, ό,τι να είναι, λέω. Εννοείται. Αλλά και μόνο το ότι μας θυμάς με αυτή σου την. Πότε μίλα, πότε φύλλα. Έτσι. Τι να κάνεις, τι να κάνεις. Δεν είσαι καλά, δεν πιστεύω να είσαι τίποτα επειδή παίρνει ο Πάκου το πρωτάθλημα. Όρισε. Επειδή παίρνει ο Πάκου το πρωτάθλημα, τίποτα δεν είσαι καλά. Όχι, δεν. Μακάρι να το πάρει. Έτσι. Είπαμε. Δεν έχεις καμιά βάφτιση, κανένα τέτοιο εκεί στα τέλεια, δεν έχεις κανονίσει τίποτα. Τίποτα, όλα καλά. Είναι καθαρό το πεδίο. Να σε καλά. Πάμε καμιά βόλτα στην παραλία προς Καλαμαριά, από όσο πια ανατολικά γίνεται. Έτσι. Δεν μπορώ να απαντήσω στη Χρύσα, αν με ρωτήσει μπαμπά αυτή γιατί κορνάρουν τώρα, κατάλαβες. Εκεί θα μου κομπλάρω. Ναι, πρέπει να βρούμε μια απάντηση. Πρέπει να βρούμε μια απάντηση. Εκεί, γιατί αυτοί χαίρονται, γιατί οι δρόμοι γέννησαν, γιατί θα γεννήσουν οι δρόμοι. Ναι, ναι. Είναι και καλά θα κάνουν και να το χαρούν και να. Πες πήρε η Ελλάδα το Euro! Να είναι καλύτεροι και να γίνουν εισάξιοι. Αν μπορούμε. Όπως ήταν τότε το μπάσκετ. Πες βγήκαμε από τα μνημόνια. Χρησιμοποίησε κάτι άλλο. Βγήκαμε από τα μνημόνια. Πες και πανηγυρίζει ο κόσμος. Δεν ξέρω, χρησιμοποίησε κάτι άλλο. Ξέρεις τι γίνεται στη δουλειά κάθε μέρα. Βγήκαμε από τα μνημόνια. Κάθε μέρα πολύ δουλειά ρε συμπάτη. Τι έχει γίνει. Ναι, ναι. Πρέπει να κοπούν αυτά. Πρέπει να κοπούν αυτά. Δεν ξέρω, καθόμαστε φέτος τρέχουμε. Έτσι, πρέπει να κοπούν αυτά. Αναπτύξεις και ιστορίες και τέτοια να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Αυτό. Ο κόσμο. Επίσης. Φιλιά. Έτσι, έτσι. Το κυριότερο, το κυριότερο. 2-31-0-2-87-3-8 για αντιμετωπίζουμε πάσης φύσεως θεματάκια, πάσης φύσεως μουντάδα εδώ. Βρισκόμαστε όλοι μαζί να τα καταπολεμήσουμε στο μέτρο του δυνατού βεβαίως. 2-31-0-2-87-3-8 FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 5-45-26 και λόγω επειδή στα ίντερνετ και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και μιας και πιάσαμε τώρα τα των εξωτερικών σχέσεων, των διπλωματικών σχέσεων και κάναμε μια μίνι αναφορά στο ξεκίνημα της εκπομπής. Χτες παρευρέθη ο πραγματοποιεί νομίζω επίσημη επίσκεψη ο Αλέξης Τσίπρας στην Τουρκία. Ναι, και σήμερα. Και σήμερα είναι διμεράκι, στην Άγκυρα όμως είναι. Στην Άγκυρα, σήμερα στο Κωνσταντινούπολη. Εντάξει, δεν πας στην πόλη ρε εσύ, δηλαδή τώρα Άγκυρα μέσα εκεί στα βάθη, τι να, δεν έχει τίποτα η Άγκυρα. Τι να δεις, έχει μόνο το Μέγαρο που φτιάξε ο Ερντογάν. Μόνο αυτό, μόνο αυτό. Οπότε πρέπει να πας και λίγο Κωνσταντινούπολη. Να δεις λίγο να γυρίσεις, να το μάτσεις λίγο παζάρι, λίγο τι. Έχει πολύ πράγμα ρε παιδί μου, έχει πολύ πράγμα. Και παρατέθηκε χθες ένα δείπνο, ένα επίσημο δείπνο όπως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις στον Έλληνα Πρωθυπουργό από την πλευρά της τουρκικής κυβέρνησης, στο οποίο έδωσε το παρόν και ο Κώστας Σλούκας. Ναι. Ως εκπρόσωπος, ως τι, ως ομογένειας, πρεσβευτής της Ελλάδας στην Τουρκία. Κώστας Σλούκας είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στη Φενέρμπαχτσε. Είναι ο στάρ ουσιαστικά της ομάδας και τον υπεραγαπάνε και τέτοια. Δύσκολα να συνέβαινε κάτι το αντίθετο εδώ στη περίπτωση. Α, όχι, δηλαδή, ο Κουτουλάι να έρχονταν στον Καραμαλή. Λες, θα το βάζει. Εντάξει, και ο Κουτουλάι όταν έπαιζε και ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ήταν ιδιαίτερα αγαπητός νομίζω. Ναι. Δεν αντιμετώπιζε κανένα θέμα. Καταλαβαίνετε τι και πώς. Ο Σλούκας είναι ιδιαίτερα αγαπητός. Πήγε παρευρέθη στο δείπνο. Ανέβασε και φωτογραφίες εκεί και Instagramια και τέτοια και ιστορίες. Αλλά το καλύτερο της όλης υπόθεσης ήταν ότι υπήρξε, λέει, μια φημολογία ότι στο δείπνο εκαλέστησαν και η Κώστας Μητρογλου και
Πώς λέγεται ο Τζαβέλας στο μικρό? Γιώργος. Και ο Γιώργος Τζαβέλας. Οι οποίοι λέει εκλήθησαν, αλλά δεν κατάφεραν να παρευρεθούν στο δείπνο. Δεν είχε βενζίνη το παπί του Μητρογλου. Δηλαδή. Χρήμα πραγματικά. Εγώ ξέρω να πω και το εξής. Ναι. Για ποιο λόγο ο Τζαβέλας και ο Μητρογλου ναι. και όχι ο Στέλιος Κίτσιου. Σε τουρκική ομάδα δεν παίζει γι' αυτό. Νάτα, σωστό και αυτό. Να τα βάζουμε όλα σε μια. Ο Τσιόλης δεν είναι κάπως την. Και αυτό είναι εκεί τον πήγαμε. Δεν είναι νομίζω συμπαίκτης του Τζαβέλα, όχι. Ο Μανιάτης είναι νομίζω συμπαίκτης του Τζαβέλα. Ο Μανιάτης τώρα στον Άρη, δεν θα έρθει. Α, γι' αυτό μήπως δεν τον καλέσανε κατά. Παιδιά, έχω βαλίτσες, αυτά. Σου λέει άστονα, μωρέ. Κάποια άλλη στιγμή. Δεν ξέρω, ο Τσιόλης κάπου που βρίσκεται μπορεί να μας πληροφορήσει κάποιο. Αλλά ναι, χωρίς Μητρογλου και Τζαβέλα τώρα με το Σλου. Είναι δυνατόν να είναι εκπρόσωπός μας ο Σλουκάς. Όχι, εντάξει, δεν είναι αυτός ο σωστός εκπρόσωπός μας. Ο Τζαβέλας είναι. Να βγαίνει με ένα μαλλί και με ένα κοστούμι σαν τσονιράμα και να ντροπιάζει εδώ. Στείλε εκεί Κώστα Μητρογλου, στείλε Τζαβέλα, στείλε. Πραγματικά τον είδα στο Instagram story. Ήταν κονιόρδος, δηλαδή. Έλα, ρε Κωστάκι τώρα. Ο Τζαβέλας θα μπαίνει με τη μαστίχα μέσα. Αλλάξει, πού είσαι, ρε. Καλημέρα στη γραβούλα. Καλημέρα. Καλώς το. Κανονικά, μαζί με το κυβερνητικό ρεπορτάζ έπρεπε να στείλουν και τον Ιωάννο. Να πει εδώ βλέπουμε και το Σλούκι Λούκι κανονικά. Έτσι κανονικά. Αφού το κάνουν που το κάνουν. Τρώει τη σφυρίδα πιο γρήγορα από τη σκιά του. Μπράβο, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι κάτσα και σκέφτηκα γιατί καθισμένος πρέπει να σκέφτεσαι που λέει και το άσμα. Δέλτα μη. Τι μήνα έχουμε, Μπάμπη? Φεβρουάριο. Ποιος έγραψε τον Άγιο Φεβρουάριο? Ο Μούτσης. Δήμος Μούτσης. Δήμος Μούτσης. Μάλιστα. Αυτός είναι. Ναι. Όλα εκεί οδηγούν. Μήπως είναι Δήμος Μενεμένης. Σου λέω εγώ. Ο Δήμος Μενεμένης, ναι. Και το σκάνδαλο γιατί κάνα παρέλαση. Τα απορριμματοφόρα, σωστά. Αυτό, και αυτός εμπλέκεται. Αυτό είναι στο Σαμπελόκι που είναι ίδιος Δήμος είμαστε τώρα. Α, ναι, ίδιος Δήμος. Και η Δυτική Θεσσαλονίκη. Μήπως είναι Δήμος Μεσύμβριας εκεί που είναι το προπονητικό του ΠΑΟΚ. Αμάν. Να τα. Λοιπόν, Δήμητρα Ματσούκα. Και αυτή παίζει. Αυτή είναι πολύ ύποπτη. Να πω και το φίλο τον Παύλο. Ο Παύλος δεν ήταν που πήγε στο Ουρουγουάι. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν έκανε λάθος που τα αποπλήρωσε. Ναι, σωστό και αυτό, ναι, κορόιδο. Παίζει ένα μόνος. Μεγάλο κορόιδο. Κοροϊδάρα, ναι. Θα ερχόταν ο Σόρας. Και κανονικά. Και αν λέμε μία περίπτωση δεν του τα πλήρωνε ο Σόρας. Πηγαίνει ξανά Ουρουγουάι. Μπορεί να έχανε μέχρι 302 εκατομμύρια. Μπορεί να έχανε ο υπάλληλος το δρόμο για το δικαστήριο. Και αυτά, ναι. Όλα μπορεί να. Θα γίνονται. Γιατί έχουμε ώρα να πάρουμε τηλέφωνο από Αθήνα. Έτσι. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσάου, τσάου. Τώρα που είπε για τον Σόρα, είχα δει ένα πάρα πολύ ωραίο post να κυκλοφορεί στα ίντερνετ. Είχε ανεβάσει μια κυρία μια αποκάλυψη ένα του επίπεδου τι μας κρύβουν. Άκου να δεις τι λέει το συγκεκριμένο και θα μας πρέπει να μας. Πιστεύω αυτά. Ναι. Καλά, εγώ και εγώ όλα. Άφιλτρα, όφιλτρα. Ό,τι μου πούνε τα πιστεύω. Λέει η Disney πρώτο. Ξεκινάει έτσι. Ας πούμε, είναι ένα άρθρο που αφορά τον Σόρα και τα 600 πόσα δις είναι. Τρεις δεν έχουμε φτάσει. Πήγαν τρεις. Τοκίζονται αυτά, ναι. Πηγαίνουν. Η Disney λέει που πρωτοδημιουργήθηκε το 1955 στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, αποφάσισε λέει τον Μάρτιο του 2002 να ονομάσει τον ήρωα των κινηματογραφικών σειρών Kingdom Hearts Sora. Οπα. Ναι, δεν την ξέρω εγώ τη σειρά, την ξέρεις εσύ. Εντάξει. Αλλά θα υπάρχει, ίσως οι πατεράδες να μας το ξέρουν, να το ξέρουν. Είναι και παλιά κιόλας του 2002. Τόσα λέει ονόματα πάνω στον πλανήτη. Σωστό. Αλλά η Disneyland αποφάσισε να ονομάσει τον πρωταγωνιστή της σειράς Σόρα ως ο πολεμιστής του φωτός. Αμάν. Ναι. Μήπως δεν έχει γελαμό. Πότε έγινε αυτό? Το 2002, που πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ο Αρτέμις Σόρας. Είναι τίτλες μαζί με το ευρώ ήρθε. Τα λεφτά. Πότε πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα και στην Κύπρο ο Αρτέμις Σόρας? Το 2012. 2002-2012, τι δεν καταλαβαίνεις. Τι δεν καταλαβαίνεις. Έτσι. 10 years challenge μπορεί να ήταν. Πόσα επώνυμα διαφορετικά έχει ο πλανήτης? Ξεκινάμε από τουλάχιστον 151.671 δηλωμένα ονόματα στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου δημιουργήθηκε συγκεκριμένη κινηματογραφική σειρά. Έχει πάει λήξη αρχείο τώρα. Σωστό. Ναι. Γιατί από όλα αυτά τα επώνυμα χρησιμοποίησανε το επώνυμο Σόρα? Συμπέρασμα. Με απλά μαθηματικά. Προϋπήρξε στην παγκόσμια σκηνή τουλάχιστον 10 χρόνια πριν το γνωρίσουμε εμείς. Έτσι, είχαν κάτι ακυκλοφόρητα τα single και κάτι ακυκλοφόρητα τους δίσκους. Πόση τύχη λέει επιτέλους. Στη Νέα Υόρκη το είπε. Ναι. Πόση λέει τύχη επιτέλους πάνω στον πλανήτη που δεν υπάρχει τύχη.
πολίτη όλα είναι στα μάτια σου κτλ. Έτσι, αποκαλύψει τώρα, μια και ήταν η αναφορά και μου έδωσε μια πολύ ωραία πάσα. Και τέλο έπρεπε να πει κάποιο. Κάποιο πρέπει να βγαίνει γενικά να τα λέει, αυτό είναι και η γραμμή εδώ του λόγου. Επειδή καλημέρα σα. Κύριε Μπαμπή. Παρακαλούμε, γρήγορα. Όταν παίζεις χαρτιά με ένα χαρτοκλέφτη, ναι, και δανείζεσαι για να τον κερδίσεις, έχεις το δικαίωμα να μην αποπληρώσεις τα δάνεια σου. Έτσι ακριβώς. Έγινε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Το νυχτοφυλαράκι στο παλιό. Ω, που είσαι αγόρι μου. Χρόνια και ζαμάνια. Ναι, τι έγινε. Καταρχήν, έχει χαλάσει πάρα πολύ ο καιρός. Μα μάλιστα. Για τους οδηγούς και όλοι που βγαίνουν τώρα στους δρόμους, έχει φοβερό αέρα, βροχή και τρελό αέρα βασικά. Προσεκτικά τα μάτια μας 14 για να γυρίσουμε όπως στείγαμε. Μάλιστα. 28/2. Ναι, 28/2 τα μάτια. Τι έγινε, θυσμενής μετάθεση. Ναι, τι τώρα, πλάκα κάνει. Έτσι. Πάνε κυρίες εποχές μέσα στο αμάξι, κρύο, sleepy bank, κουβέρτες. Κάτσε να κλείσω το μία τη σόμπα. Ναι, και σομπούλα τώρα εδώ και τέτοια. Είδες πως προδεύσαμε, ξεκινήσαμε από τα μετερίζια, από εκεί, από τις βραχονισίδες και καταλήξαμε. Α, και δεν πρέπει να τα λέμε αυτά, τα ακούει κανένας Αλέξης. Σου λέει αυτό το λόγο, επειδή ο άλλος ταξίδια, ο ένας αυτό. Δεν κρύει το ρεύμα, δεν έχουμε εδώ. Τι κατάσταση είναι αυτή. Έτσι δεν πρέπει να λες σε όλα τα ράδια, να βγαίνεις το πρωί και να λες αυτό. Αυτό έτσι κι αλλιώς, να παρουσιάζεις μια τέτοια. Εδώ περιμένουμε την Κυριακή. Την Κυριακή για μένα είναι φοβερή ημέρα. Βαφτίζω την κοπελίτσα μου. Α, μπράβο. Να σου ζήσει, να σου ζήσει. Θα το πούμε και Κυριακή. Κυριακή, ναι. Φαντάζομαι ότι επιλέξατε πώς θα το πούμε, θα το πούμε την ώρα. Είχαμε ένα θέμα για τις ημερομηνίες και ψάξαμε, ρε παιδί μου, και τελικά βρήκαμε η μόνη καινή ημερομηνία η οποία δεν είχε ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, Σαββατοκύριακο και τέτοια, τη 10η Φεβρουαρίου. Τις αναβολές με τέτοια πήγαμε, κλείσαμε όλα τα πάντα και αλλάζει η απόφαση, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 10η Φεβρουαρίου. Φαντάζομαι το πρωί όμως το έχει το τουλάχιστον. Κανονικά, εντάξει. Ναι, μετά τα ξέρεις. Έτσι, ναι. Τα γνωστά. Ναι. Ωραία. Ναι. Έγινε να σου ζήσει να τη χαίρεσαι. Χάρηκα που σ' άκουσα. Οπότε, ένα τραγούδι ωραία που είναι Κυριακή, της Βουγιουκλάκη, πολύ άνετα. Εντάξει, για μας η ζωή μας είναι πάντα Κυριακή. Έτσι, να σε καλά. Ναι, να μας το αφιερώσει. Βεβαίως. Πολύ. Καλημέρα, φιλιά. Προσοχή έξω, έτσι, όσο καλά. Κόσμο βγαίνει έξω. Καλά κάνεις και μας ενημερώνεις. Φιλιά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Κύριε Μπαμπή, παρακαλούμε, γρήγορα και ένα διάλειμμα. Εγώ Ουραγουάη θα πήγαινα. Ναι, αλλά. Αλλά. Στον δρόμο. Η θάλασσα που είναι για να πας Ουραγουάη. Για να πάω Ουραγουάη έπρεπε να περάσω από JFK. Ναι. Και το JFK ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ. Να τα. Και έπρεπε να συμπληρώσω στην Αμερικάνικη Πρεσβεία μια ΕΣΤΑΤ λέγεται. Σου βάζουν ένα ερωτηματολόγιο και το απαντάς. Τι δουλειά έκανε ο πατέρας σου, τι ταξίδια έχεις πάει στη ζωή σου. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Ταξίδιψε κάτι και αυτό μου φτάνει. Έχω πάει εγώ. Έχω πάει. Νομίζω με Θηφαίο θα τρώγες πόρτα. Από όλες τις χώρες. Αυτός με τις ελίτσες δεν είναι. Παπί. Παρακαλώ. Έχω πάει Λίβανο, Συρία και Αίγυπτο. Δεν πας σίγουρα, είπα δηλαδή. Τώρα, φαντάσου τώρα τι ερωτήσεις θα μου κάνανε όταν θα πήγαινα στο αεροδρόμιο του JFK. Αίγυπτο, Συρία και Λίβανο. Ούτε στη μέση του Ατλαντικού θα έφτανε το αεροπλάνο μαζί σου. Τόση καμπάλα πήγα να βρω, πες. Εν τω μεταξύ, ακούς. Ναι. Το JFK, εκτός από το χαρτί που πρέπει να συμπληρώσεις και να απαντήσεις στα ύστερα του κόσμου, το βιογραφικό σου, πρέπει να σου κάνουν και σωματικό έλεγχο κατά την. Όταν θα φτάσει εκεί. Δεν είναι απαραίτητο σκάσιμο αυτό. Και μπορεί να σου βάλουν και δάχτυλο στον ποπόνα. Εντάξει, και τι να λέει αυτό. Δεν πειράζει. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Για 10 ώρες στο JFK. Τα φάκε. Πάω Τζαμάικα, ρε. Πάω Τζαμάικα. Φιλιά.
σου λέει ρε παιδί μου, τώρα για 10 ώρες ας πούμε έχουμε την, την ορθοστασία μας ας πούμε να υποστούμε και οποιαδήποτε άλλη έτσι ας πούμε διαδικασία, δεν ξέρω. Λοιπόν, διαλυματάκι, διαλυματάκι, αφιερώνουμε το κομμάτι ωραία που είναι η Κυριακή στον φίλο μας που βαφτίζει την κορούλα του Κυριακούλα αυτή την Κυριακή. Έψαξε να βρει μια ημερομηνία που δεν έχει ΠΑΟΚ και τη βρήκε κανονικότατα με τις αναβολές. Καλά πρέπει να ρωτάνε και το τι έχεις προγραμματίσει. Μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή στον Λίβερο 107,4. Καλημερίζουμε τον κόσμο που αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει στην παρεούλα μας. Καλημερίζουμε και την φίλη μας την Ατλίντα, η οποία κατάφερε μετά, το είχε τάμα και λέει μετά από πόσο καιρό που ήθελα να ακούσω την εκπομπή σας, τα κατάφερα. Μπράβο σου σε όλους όσους μου λένε Μπάμπη μου σε ακούμε το πρωί, πάντα τους ρωτάω τι σου συνέβη. Και 7 η ώρα τώρα πρέπει να πας στη δουλίτσα, τι δουλίτσα μπορεί να είναι αυτή. Τα φιλιά μας σε όλο τον εργαζόμενο κόσμο, σε όλη την εργατική τάξη που συσπηρώνεται γύρω από το Λόγο Επειδή. Εμένα η αγαπημένη μου είναι αυτοί που μου λένε εμένα Αναστάσεις ακούμε το πρωί, επειδή βλέπουν να ανεβάζω που και που στο Instagram. Νομίζουν ότι κάθε μέρα κάνω εκπομπή. Λέω παιδιά εντάξει, καλά τα είπα σήμερα, ε! Ναι, απαταιώντες. Κάθε μέρα βέβαια, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Εκείνο απέναντι που έχει λίγο. Μια μικρή παραφωνία, αλλά όπω και να έχει, θα το αντιπαρέρθουμε. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και Λόγο Επειδή βέβαια στα ίντερνετια επίσης και εκεί βρισκόμαστε και ανταμονόμαστε. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Στράτο που μας λέει: αν σκάσει μύτη ο Τσίπρας στο παζάρι της Κωνσταντινούπολης, οι μαγαζάτορες θα τρίβουν τα χέρια τους με τις διαπραγματευτικές του ικανότητες. τα ελεγχόμενα παζάρια. Δεν έχω πάει Κωνσταντινούπολη. Έχει πάει και ξέρει. Ναι, και είναι το must. Δηλαδή σου λένε ότι θα πάνε. Αν δεν κάνει παζάρι. Επιβάλλεται να πας και να το ζει αυτό το πράγμα μια φορά. Ναι. Αλλά μερικοί το παρακάνουν. Δηλαδή μετά από ένα σημείο, εντάξει, και ο άλλος σε θεωρεί χαζό. Και εσύ το θεωρείς χαζό. Ναι. Και αυτό το πράγμα δεν οδηγεί πουθενά. Δεν οδηγεί πουθενά. Πρέπει να γίνει μια έντιμη διαπραγμάτευση. Ναι, γι' αυτό σου λέει. Τοποθετεί ο φίλος μας ο Στράτος. Σου λέει: θα στείλουμε τον Τσίπρα να κάνει μια έντιμη διαπραγμάτευση. Έτσι. Και θα καταφέρει να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα στα μπαζάρια. Μου έχουν πει για περιπτώσεις ότι ο άλλος. Άπλας, ρε παιδί μου. Πόσο κάνει τόσο. Και είναι ο άλλος, όχι. Πιο κάτω. δεν έχει, ρε παιδί μου. Πρέπει να τα διαπραγματευτούμε όλα τα ζητούμενα. Νωρίτερα, γιατί δεν είπαμε καθόλου ούτε αποτελεσματάκια, ούτε επικαιρότητα, ούτε τίποτη. Καλή αθλητική εκπομπή είμαστε. Τα ξημερώματα για το NBA. Indiana Pacers, Los Angeles Lakers 136-94. Χωρίς LeBron δεν πάμε πουθενά. Τι καλά, να φύγουν όλοι και τέτοια λαϊκά δικαστήρια. Cleveland Cavaliers, Boston Celtics 96-103. Πάλι χωρίς LeBron δεν πάμε πουθενά. Εννοείται σε όλα μέσα. Και στους Miami Heat μπορείς να το πεις και αυτό. Εύκολα, θα το πω και στους τρεις. Charlotte Hornets, Los Angeles Clippers 115-117, New York Knicks, Detroit Pistons 92-105, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves 108-106, Oklahoma City Thunder, Orlando Magic 132-122, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors 107-119, αυτή τη στιγμή παίζουν Portland Trail Blazers, να, Miami Heat 70-79 είναι στην τρίτη περίοδο. Αυτοί χωρίς LeBron το παλεύουν. Το παλεύουν τόσα χρόνια. Ποιο το Wade δεν έχουν. Ποιον, τον έχουν, θα τον έχουν. Κάποιον έχουν εκεί στο Miami να βγει ο φίλος μας ο Ευθύμης να μας ενημερώσει. Και NBA, όπου ο Γιάννης Αντετοκούμπο είπε, δήλωσε ότι θέλω να πάω με την εθνική στο παγκόσμιο της Κίνας. Μιλώντας, λέει, σε ομογενειακή εφημερίδα τον εθνικό κήρυξ και μάλλον αν δεν έχει κανένα θεματάκι, καμιά καταπώνηση, κανένα τραυματισμό, θα δώσει το παρόν. Νομίζω πως αυτή τη φορά θα το δώσει. Θα το δώσει. Γιατί είναι και η Κίνα που θέλουν να παίξουν οι Αμερικάνοι μπάλα μαρκετίστικα. Ο Πανάτα, τι μας κρυμάτωρα, λέει, σου λέει, βγήκε χθες ο Τραμπ και είπε, τελειώσατε, Κινέζοι. Τελειώσατε. Εντάξει, βάλε ο Τραμπ τώρα προσκόμματα αντί για τον Βασιλακόπουλο, όπως το λένε αυτό. Ποιο, ο Βασιλακόπουλος είναι ανώτερος από τον Τραμπ. Εννοείται τώρα, πλανητάρχης του μπάσκετ. Του μπάσκετ, του μπασκετικού μπάσκετ. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα κύριε Πατμαδίδη. Καλό στην κούλα μας. Πανηγυρίζει ο Αναστάσης. Είναι ο Αναστάσης. Ναι. Τι κάνεις αγόρι μου. Καλά είμαι κουλά. Έτσι. Τι κάνεις ψυχουλίτσα μου, μικρούλι μου. Είμαι πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι πολύ για σένα. Και θα μας ακούει κάτι σου λέει αυτοί τώρα τι έχουν καταπιεί εκεί μέσα και είναι τόσο χαρούμενοι. Σε περίμενα τόσες μέρες να έρθει, λέω τον Μπάμπη.
τις πράλλες. Πού είναι βρε ο Αναστάσης? Πού είσαι εσύ μολέ? Ο μάνατζέρ μου. Ναι. Πού είσαι εσύ μολέ? Τι γίνεται, πώς πάει η φοιτητική ζωή? Πάρα πολύ καλά, η δική σου? Ναι. Τι, εγώ δεν πάω στο πανεπιστήμιο. Δεν έχει σημασία, μπορείς να κάνεις φοιτητική ζωή χωρίς να πας στο πανεπιστήμιο. Γιατί εγώ πάω. Σωστό και αυτό, ναι. Η αδερφιά μου πήγαινε κάποτε. Φοιτής στο πανεπιστήμιο της ζωής που λέγεται λόγω επιβής. Αλλά η αδερφιά μου, ξέρεις, έγινε και αναπληρώτρια στο σχολείο. Μην τα λες αυτά, γιατί μπορεί να τα ακούει καμιά μάνα του και να λέει: να είδες, η ανιψιά της κούλας έγινε αναπληρώτρια. Εσύ πότε θα πάρεις πτυχίο? Μην βάζεις τέτοια ζητήματα. Καραμπονιάστηκε κιόλα. Ακόμα χειρότερο. Το συνεχίζεις. Πώς είναι και έγκυος. Ναι. Έχασες και την ύφη. Ναι, την έχασες. Α, καλά, εντάξει. Και αναπληρώτρια αυτή βολεμένη. Έτσι, κονομάνερε, να πούμε όλοι. Σε ποιο νησί είναι? Δεν σε νησί, είναι και στη Θεσσαλονίκη είναι. Να τα βίσματα, Έτσι. Μάλιστα. Δεν είναι βίσματα, κύριε Μπάμπη. Πολύ μπρίζα. Ναι. Anyway, κατά τα άλλα, τα νέα στο σόι, τα υπόλοιπα. Καλά είμαστε, κύριε Μπάμπη. Καλά, χαιρόμαστε, έτσι, να είναι δυνατό το σόι, να εκπέμπει αισιοδοξία εδώ και να μας τη μεταφέρει και σε εμάς. Εσείς θέλω να μου πείτε τα νέα σας, κύριε Μπατμαρίδη. Τα ακούσε εδώ καθημερινά 6 με 8. Καλά είμαστε, δεν έχουμε νέα. Δεν συμβαίνει τίποτα. Όλες θα σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Ο Τζουζέπε, ναι. Πού είναι? Καίγεται και αυτό στη δουλειά. Όλοι οι φίλοι μου δουλεύουν. Τι κατάσταση είναι αυτή? Δεν έχω φίλους. Να έρθουν στην εκπομπή. Παλιά με την κρίση είμαστε βασιλιάδες. Παλιά με την κρίση κάθε μέρα ερχόταν και ένας διαφορετικός στην εκπομπή. Κανείς δεν είχε δουλειά. Τώρα με την κρίση τίποτα. Ευτυχώς που είναι και ένας ασθενής που δεν παίρνει πτυχίο και συνεχίζει να έρχεται εδώ κάποια φορά που κάνει παρέα. Μην τα λες αυτά. Τι μην τα λέω. Παλιά σου λέω. Ακούει και η εφορία. Ακούει η εφορία. Χάνουμε τη δικιά μας. Δυσφορία έχουμε αποκτήσει. Δεν έχω παρέα. Θυμάσαι τι γινόταν παλιά στο λόγο επειδή. Άσε τώρα. Τι να σου κάνω, μπρεμπάμπη. Τίποτα. Ξέρεις, ένας φίλος μου λέει είχε πολλές γυναίκες και του άρεσε που είχε γυναίκες σε εκπομπή. Μπράβο, ωραία τα κριτήρια να ακούς μια ραδιοφωνική εκπομπή. Τώρα με τους μαντράχαλους, εμάς μπλέξαν, πάει ο ΠΑΟΚ για πρωτάθλημα, παλιά δεν πήγαινε και για πρωτάθλημα, να τα πούμε και αυτά. Οπότε δεν είχαμε την ασχολήση. Τώρα με τα πρωταθλήματα θέλετε συνέχεια ποδόσφαιρα να βάλει εκείνο, βγάλει τον άλλο. Εκεί στο Λίμπερο θα διαμαρτυρηθώ στο κύριο Ζαγόρα. Θα τα κάνω καλοκαιρινά. Έτσι, ωραία, μας αρέσει το καλοκαίρι. Να σε καλά, κούλα μου. Σε φιλούμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τσάου, σου κουλά. Χαιρετίσματα στην Ανιψιά. Πώς τον είπαμε αυτό το φίλο μας που... Α, ο Παλιοκαιρίσιος παίρνει. Παίρνει. Σ' ακούει. Άμα ακούει, χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα, βεβαίως. Και στον αντιπρόεδρο το Φευγάτο. Έγινε, σε φιλούμε. Τσάω. Έχασες την ευκαιρία να αποκατασταθείς εδώ. Είδες, το κάνουμε, χρυσό κουφέτο, εντάξει. Είμαστε, αν ήταν δύο. Καλημέρα στην Γραμπούλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τώρα. Τι γίνεται? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Μπράβο, καλημέρα Αναστάση. Καλημέρα. Μπάμπη, αλήθεια είναι, φίλε, ότι τα παλιά χρόνια έχει πολύ γυναικείο πληθυσμό η εκπομπή σου. Ναι, είχε, αλλά γεράσαμε και εμείς, πέρασε η μπογιά μας. Μάλλον κάτι τέτοιο σου λέει. Αντί να πεις ρε, όχι, μια χαρά είσαι, παιδί. Κάτι τέτοιο σου λέει, γιατί τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο βαρεθήκαν άρχονται, κατάλαβες. Βαρεθήκανε να έρχονται. Να σου πω κάτι, ευθύνεται και ο κόσμος που μετέτρεψε την ατζέντα από πλουραλιστική σε καθαρά αθλητική. Σήμερα είμαι οριακά να έχω βαρεθεί και εγώ, δηλαδή, να μιλάμε για μπάλα. Ναι. Καταλυτικό ήταν ότι η Βουγιούκα εξαφανίστηκε. Ναι. Έτσι, ο πρώτος. Αλλά σου λέω, είδες όλοι... Ήταν καταλυτική κίνηση, γιατί με τις έρευνες αυτά κρατούσε ενδιαφέρον. Βεβαίως. Όλοι και όλες βρήκανε δουλειά, όπως αντιλαμβάνεσαι. Έτσι. Αυτό είναι το κακό. Είναι δυνατόν. Ντροπή. Αυτό σημαίνει ότι πια η κρίση αρχίζει να φεύγει. Ντροπή. Μα το έχω διαπιστώσει παλιότερα στα live μας, όταν τα κάναμε καθημερινές. Είχαμε περισσότερο κόσμο. Τώρα όλοι μου λένε δουλεύω το πρωί και τέτοια. Εσείς εμείς για ποιο τραγουδάμε? Σε παρακαλώ τώρα. Άστο. Για τους άντερβους. Ναι, βεβαίως. Θα αναπολούμε τα χρόνια με το μνημόνιο. Ναι, θα λέμε όλοι μια χαρά είμαστε. Δεν τα εκτιμήσατε τότε όταν έπρεπε. Ναι, έτσι. Έτσι ακριβώς. Ο Φευγάτος, ο φίλος μου βγει. Όχι. Σήμερα... Τι να βγει, ρε φίλε, μέσα στην απόρρια, μέσα στην πίκρα είναι. Περιμένει τη Δευτέρα, παρακαλάει, πάει στην οθεία ξένη εκεί, να ανάψει τα κεριά του.
παρακαλάει να βγει τη Δευτέρα με λίγο χαμόγελο, αλλά δεν θα του κάνουμε τη χάρη, να ξέρει. Το έχει σιγουράκι, το έχει σιγουράκι για την Κυριακή. Την Κυριακή δεν χάνεται το παιχνίδι, mm-hmm. είναι το μόνο σίγουρο. Mm-hmm. Έτσι, όταν λέω δεν χάνεται, εγώ βάζω μέσα και το χι, έτσι. Είναι ένα καλό αποτέλεσμα και αυτό. Είναι ένα καλό αποτέλεσμα, να είμαστε ρεαλιστές. Βεβαίως. Να είμαστε ρεαλιστές. Σήμερα έχει κύπελο ο Μπαμπίνο. Mm-hmm. Πιστεύω και εκεί με το μυαλό θα είναι στον Ολυμπιακό. Είναι τα μάμια, τα μάμια γκέλα. Εντός αγωγικών. Ναι, ναι. Γι' αυτό πρέπει να πάνε συγκεντρωμένοι να μην δεχτούν γκολ το λιγότερο. Mm-hmm. Ναι, το βλέπω. Το βλέπω τον κολλάκι. Τώρα ποιος θα παίξει πίσω. Τόσκα και Ίγκνασον. Ίγκνασον, πώς το λέω. Ίγκνασον θα παίξει βασικό. Έτσι λέει. Εκτός και άμα χρησιμοποιήσει έναν από τον Κρέσπο. Όχι, τους άφησε Θεσσαλονίκη. Δεν είναι τους πήρε αποστολή. Τους άφησε Θεσσαλονίκη. Για ποιον λες, για ποιον λες. Για τον Κρέσπο έλεγα. Έξω είναι, έξω είναι. Και Βαρέλα, έξω. Καλά, ναι, καλά κάνει, καλά κάνει, γιατί το μυαλό του είναι εκεί πέρα και έτσι πρέπει. Χατσερίδη, γιατί δεν βάζει Χατσερίδη. Κάτσε καλά, ρε. Βάλε Χατσερίδη, ρε. Χατσερίδη, φίλε, δεν τον υπολογίζει. Πια τελείωσε. Κρίμα. Χατσερίδη, φίλε. Θα φύγει, θα βγει, βέβαια, η ομάδα δεν είναι στο σχολείο του. Εμείς που καλοβλέπουμε τον γκολ-γκολ στο δύο κάτι που είναι, βάλε μέσα Χατσερίδη. Είναι καλή επιλογή και τώρα το γκολ-γκολ πάντως. Ναι, ναι. Να και τώρα, εντάξει. Βέβαια, εντάξει. Θα δούμε. Αλλά είναι και εγώ το βλέπω σήμερα και μάλλον περισσότερος κόσμος. Και βασικά δεν ενδιαφέρει κανέναν, νομίζω. Ναι, εντάξει. Το μπασκετάκι χάσαμε. Δεν μου άρεσε τα παιδιά. Ναι, αναμενόμενο. Ήταν και χωρίς γκος. Δύσκολα τα πράγματα. Γκος και Μαργαρίτη στην ουσία. Mm-hmm. Εντάξει, το μυαλό είναι στη Μεντική, μη φίλη την άλλη Τετάρτη. Mm-hmm. Είναι για μένα το παιχνίδι της δεκαετίας τον πάω. Να πάει στην τελικό. Ναι, περάσαν 10 χρόνια από το φάρο. Δεν περάσανε. Όχι, δεν περάσανε 10 χρόνια από το φάρο. Ναι. Αλλά εκεί το παιχνίδι πάει, πέρασε, το χάσαμε. Η Κίνη έτσι. Έχει φάρο. Ρωτώ τώρα. Σίγουρα θα έχει. Δεν έχει ένα φάρο εκεί για τα να ξέρουμε να φτιάξουμε εδώ τα τέτοια. Η Κίνη πρέπει να την προσέξουμε πάρα πολύ γιατί δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Βέβαια. Έτσι. Μάλιστα. Πάντων είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Πάλι πρέπει να τα δώσουμε όλα και εκεί πέρα. Mm-hmm. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Αυτά. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Έτσι, να πούμε και λίγο και κανένα αθλητικό ρε, παιδί μου. Καλημερίζουμε και την φίλη μας την Έλληνα που λέει: ακούμε οι γυναίκες και θέλουμε να μιλάτε και για μπάλα, έτσι. Καταλυτική παρέμβαση, εννοείται. Καλημέρα, Άιντε Παοκάρα. Έλληνα τα λεφτά. Ναι. Γιατί να μην τα λέει ρε παιδί μου, η Έλληνα Υπούλου, η οποία πολλές φορές έχει παρευρεθεί και εδώ στα στούντια του Λίμπερο 107,4. Εντάξει, δικοί μας άνθρωποι μας ακούν, μην νομίζεις. Αλλά στην αρχή το είπα έτσι για να φανεί ότι είναι κανένας άλλος. Εγώ έτσι κατάλαβα ότι είναι, νόμιζα ότι είναι πολύ. Ναι, αλλά εντάξει, οκ, ρε παιδί, τους αλλάζω τα ονόματα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κύριε Μπάμπη. Παρακαλούμε. Να μας κάνετε μια χάρη εδώ για τη Νέα Ιωνία που είμαστε εδώ τρεις και σας ακούμε. Ναι, βεβαίως, τι χάρη στη Νέα Ιωνία. Από διαφορετικά ραδιόφωνο. Να βάλω Παντελίδη. Θέλουμε ένα τραγούδι. Ναι, τι. Μάλλον σας δίνουμε δύο επιλογές να διαλέξετε εσείς ποιο θα βάλετε. Εσύ αποφασίζεις, μάλιστα. Σαν το Netflix τώρα που το είναι έτσι διαδραστικό. Ναι, για πες. Ναι. Θέλουμε από τον Απόστολο Νικολαίδη. Ναι. Το μαγιά μου τον Παοξής. Ή τους Παπατζίδες. Ναι. Δηλαδή έχει ένα τραγούδι οι Παπατζίδες. Προφανώς, ναι. Και άλλο ένα τραγούδι, αν με αξιώσει ο Θεός. Μάλιστα. Θα βάλω... το οποίο εγώ θα προτιμούσα το αν με αξιώσει ο Θεός, γιατί πάω στην Τζαμάικα και πριν πάω θέλω να κερδίσω ένα στοίχημα για να έχω να μοιράσω λεφτά. Να βάλω τους Παπατζίδες τώρα που το προτιμώ εγώ. Το αν με αξιώσει ο Θεός δεν το προτιμάς. Ξέρετε καλά, αν με αξιώσει ο Θεός θα στο βάλω, άντε. Άντε, γεια. Και τους Παπατζίδες και το αν με αξιώσει ο Θεός, γιατί δεν κατάλαβα. Έλα, σαν να είμαστε τώρα εκδρομή οπαδική. Από όλους τους Νικολαίδης, ναι. Να βάλουμε ένα πουλμανάκι και να ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τι έγινε, ρε. Ωπ, νατός. Καλώς το ασπρόμαυρο γατί, ρε. Οχοχοχο. Ποιον είπες. Εσένα, ρε. Γατί εμένα. Ναι, ρε. Δεν θα λες ναι. Λοιπόν, τι έγινε τώρα. Αυτές οι αυρότητες μ' αρέσουν. Ναι. Εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Σε καμία περίπτωση. Θα κάνω μια εξαίρεση. Ναι. Σήμερα είναι χ από εδώ στην Αυστραλία το μάτς. Χ, λες. Ναι, γιατί είναι μπισμπιζέ. Αχα, μάλιστα. Συνήθως, γιατί σου είπα αυτοί μόνοι τους. Mm-hmm. Και την Κυριακή
εκεί να δεις γλέντια. Τι έχει την Κυριακή, δώσ' την προφητεία σου. Γιατί αυτοί, ας πούμε, τώρα τους είδες, τα αυτιά τους είναι λίγο πεσμένα, δεν ξανοίγονται. Mm-hmm. Τι έχει ρε, μπουλκουμέ έχει. Μπουλκουμέ, λες. Να καταθέσω μια ερώτηση. Mm-hmm. Επερώτηση. Ναι. Μου επιτρέπετε. Ναι, κύριε μου, σας ευχαριστώ. Ναι. Αυτή η υποστήριξή σας προς το σωματείο με το οποίο παίζει ο Μάρτιν Κυριακή. Το εντυμότατο. Το εντυμότατο. Ναι. Είναι στο πλαίσιο της συμφωνίας της μεταγραφής ως ελευθέρου του Φετφατζίδη ή είναι έτσι τυχαία. Όχι, είναι στο πλαίσιο της συμφωνίας του εντυμότατου σωματείου του Ολυμπιακού. Mm. Α, εντάξει. Καταλάβατε. Ναι. Καταλάβατε, κύριε Αναστάση. Εγώ είμαι μικρός, αυτά δεν τα ξέρω. Ναι. Εντάξει. Αυτά. Δηλαδή την Κυριακή έχει 0-2. 0-2. Το λέω εγώ. Το κρατάμε, το κρατάμε. Είναι 6 Φεβρουαρίου και το σημειώνουμε, ναι. Διακοπή. 0-3 τότε. Διακοπή. Ναι. Ναι. Και άσους σας δύο να τραγουδάνε. Μάλιστα. Πήγε ο άλλος, έβλεπα προχθές, έκατσα, είδα χθες μάλλον, πάσης. Ναι. Για να βγάλω το πόρισμα, ρε φίλε. Mm-hmm. Έπρεπε από αυτούς να βγάλει άλλους 3 παίκτες. Μάλιστα. Έπρεπε Ο Δανός Μπιζμπιζέ ήταν. Έτσι. Έπρεπε να παίζει ο Πάκου με 7 να τιμωρηθεί, να φάει 0-3-0 και 0-3. Να εξαφανιστούν από την πλάση. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Προς το παρόν μάλλον δεν γίνεται αυτό που λες. Αλλά εσύ τώρα τι θες, ρε Σερέ, για πες με. Όχι, σου λέω ότι δεν θα γίνει. Δεν θα έχουμε διακοπή. Αν εξαφανιστούμε την 7η αγωνιστική, δεν θα καθαρίσει η πόλη. Την 22η δηλαδή τώρα. Μα στην πόλη δεν υπάρχει, ρε φίλε, το έχω ξαναπεί. Στην πόλη είσαι ατμός. Τι είμαι? Άμα κλείσουν, άμα κλείσουν γύρω-γύρω τα σύνορα της πόλης, ναι. Όταν παίζετε εκεί που παίζετε. Και όταν πλαστήρα ούτε αμαρτίου. Ούτε 3.000. Πώς λέγει ο τέτοιος, πώς το λέγει ο Βέγκος, όλα είναι. Φρασίβουλας, όλα είναι ατμός. Ναι, έτσι, όλα. Έτσι, α, μπράβο. Φρασίβουλας ο Βέγκος. Έτσι έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, φιλιά. Τσαου, τσαου, τσαου. Μια ψύχρεμη πρώτη τοποθέτηση και από το φίλο μας τον Πασχάλη που εκλήθη από τον κόσμο. Δεν γίνεται χωρίς Πασχάλη, ο λαός του ΠΑΟΚ τον θέλει και προέβλεψε 0-2. Εντάξει, ακούσε όλα τα τηλεφωνήματα και όλα από πνέον μία πρωινήλα. Βγαίνει ο Πασχάλης και λες και είναι 10 το βράδυ. Έξω πνίζα μαζί σκοδία από τις 4 ώρα το πρωί. Έτσι είναι τα πράγματα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, σαν την κανιώτα του Φευγάτου δεν υπάρχει. Δηλαδή, Χ και 2 μπισβιζέ. Νίκησε ο Πανιώνιος, χαρά. Αυτό είναι ρε φίλε. Έτσι. Ένα καλό value bet είναι αυτό. Ναι, ναι. Να πω λίγο τον κόσμο να προσέχει, κυρίως στα μπαλκόνια, πριν που φυσούσε, και τώρα δηλαδή φυσάει πολύ. Μια γλάστρα μας επισκέφτηκε παράδειγμα. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Εν τω μεταξύ υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τις παγωνίες που έχουν όλα τα κούτελα, οι σουβάδες είναι έτοιμοι. Δεν γίνονται συντηρήσεις από τις πολυκατοικίες. Λίγο προσοχή. Νόμιζα έτσι πως το είπες για να προσέχει ο κόσμος στα μπαλκόνια λόγω επειδή του πρωταθλήματος του ΠΑΟΚ πως το 85 πετούσανε τα ραδιοφωνάκια από τα μπαλκόνια όταν ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Πανιόνιο μέσα, μήπως γίνει κανένα τέτοιο, αυτό εννοείς? Να πω το φίλο τον Αριανό που βγήκε από την Τούμπα με τη Χρύσα που έχει κόρη, ναι. Ότι μετά να είναι ψηλά το κεφάλι και δεν το λέω ποδοσφαιρικά αυτό. Γενικώς, μετά την καταιγίδα πάντα βγαίνει το ουράνιο τόσο. Καλά. Να πούμε και κάτι φιλοσοφημένο. Μόλις άκουσες. Μόλις άκουσες ότι μας ακούνε γυναίκες κατευθείαν. Σωστά. Και το τραγούδι Παπατζίδες πραγματικά περίμενα να το ζητήσει κάποιος αεξής. Έγινε, συγχαιρετούμε. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα ρε Παπίνο. Καλώς το να. Είναι βγήκε ο Φευγάτος, μόλις μάκουσε ρε φίλε. Αφού δεν αντέχετε κι εσείς χωρίς Φευγάτο. Υπάρχει συντονισμός. Δεν αντέχω, ναι. Μπορεί να πάει στην Οσία Ξένη, να μην την ξεχάσει. Να μην ξεχάσει την Οσία Ξένη. Τα κεριά του να ανάψει. Τα αποτελέσματα ξεκινάνε από σήμερα. Από Χ λέει με Πανιόνιο και καταλήγουμε σε διπλό την Κυριακή. Είναι το Χ μπιζμπιζέ κιόλας, έτσι. Όχι αστεία πράγματα. Λοιπόν, το καταλαβαίνω την πήγα, ότι καταλαβαίνω. Γιατί όταν σου κάνετε κάποιος τον Σβέρκο τόσο άσχημα και τον έχει κοκκινήσει. Εντάξει, έχεις μια πίκρα, ρε φίλε. Όπως και να έχει. Κουνάς το κεφάλι δεξιά, κουνάς αριστερά. Δεν κατεβαίνει άλλος με τίποτα τον Σβέρκο. Μην έρθει στην Τούμπα, μην έρθει στην Τούμπα σε 3 αγωνιστικές εδώ. Α, και... ναι, να με κόψει το πρωτάθλημα. Ναι, να αυτό. Έρθει, το περιμένω γι' αυτό. Ιδανικό σενάριο. Για τη Θεσσαλονίκη είδα... νομίζω. Ιδανικό σενάριο. Ναι, ρε παιδί μου, όπως είδα καμιά, δεν ξέρω και εγώ πόσες ομάδες ήταν, 17-18, πώς έχουν στην Τούμπα.
Και έχουν χάσει, θα χάσει και αυτός. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Πάντως το καταλαβαίνω, τον πόνο του τον νιώθω, έτσι. Έγινε, φιλιά. Καλημέρα. Ciao, καλημέρα, καλημέρα. Η Ελένη μας λέει, Μπάμπη, μία αφιέρωση να κάνω. Επειδή μου στέλνουν πρωί-πρωί, λέει, στέλνεις μηνύματα στον Πατμανίδη. Άρα, λέει, σας ακούν και άλλοι. Στον Αποστόλη, λέει, από το εξωτικό κορδελιό, ένα όποιο θες. Αν μ' αξιώσει ο Θεός, Απόστολος Νικολαίδης, έτσι ένα πολύ πρωινό lounge κομμάτι. Βεβαίως, βεβαίως. Καλημερίζω και το φίλο μου τον Παναγιώτη που λέει, τον αγαπάω, λέει, αυτόν με θαυμαστικά. Και είμαι ευτυχισμένος γιατί δεν είχα συγκρατήσει το όνομα. Είναι δυνατό, ρε. Δεν είχε συγκρατήσει το όνομα του Πασχάλη. Ντροπή, Παναγιώτη. Δυνατό, ρε, από σένα, από σένα δεν το περίμενα. Λοιπόν, να μας αξιώνει κάθε μέρα ο Θεός να είμαστε έτσι ευχάριστοι, ωραίοι και με μπρίο και ταπεραμέντο. Θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα εδώ στο Λόγο Επειδή. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4. Στο τελευταίο περίπου μισά ωράκι της εκπομπούλας μας καλημερίζουμε τον κόσμο που μπαίνει έστω και σε αυτό το έσχατο σημείο στην παρεούλα μας. 7:41 πρώτα λεπτά, 2:31-0287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και Λόγο Επειδή στα ίντερνετ. Μας βρίσκεται και επικοινωνείτε με την εκπομπούλα μου. Θεωρώ, Αναστάση μου, ότι το μεγαλύτερο σου κίνητρο για να παρευρεθείς εδώ στις δύσκολες αυτές ώρες που περνάμε στα πρωινά μας είναι να ανεβάσεις ένα Insta story. Ναι, εννοείται, γι' αυτό ζω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα πτυχία, τα τέτοια αυτά, ιστορίες. Έρχομαι να ανεβάζω. Εντάξει, καμιά φορά βάζω καμιά ψηφοφορία γιατί μου αρέσει πιο πολύ, έχει πιο πολύ feedback. Ναι, ναι. Είναι ανταποδοτική δηλαδή η παρουσία σου. Κάτι κερδίζεις, ναι, κάτι αποκομίζεις. Και ταυτόχρονα δείχνεις ότι είσαι πάρα πολύ προκομμένο παιδί. Κοίταξε, αυτά όλα είναι ένα σύνολο. Δηλαδή, σύνολο παπά. Παπατζίδες, ναι, ναι, που πήγαινε. Ξυπνάει νωρίς, ναι, κάνει αυτό ραδιόφωνο ενδιαφέρον, πακετάκι, τέτοια. Ρωτάει άλλη μετά. Ναι. Εκεί κάνεις εσύ κάθε μέρα. Εσύ μετά το αφήνεις έτσι να αιώρει, δεν λες ούτε ναι ούτε όχι. Δημιουργική ασάφεια. Την τσεκάρεις όμως μετά, γιατί άμα έρθει μια εβδομάδα μετά και σου πει σε άκουσα όλη την εβδομάδα. Ναι, λες. Λες, εντάξει, κάμε εδώ. Εντάξει. Δικιά μας εσύ. Καλημέρα στην Γραμπούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Θέλω να ανεβάσει ένα story με το Μακεδονία 1-1. Περίεργο, έφυγε η μόδα τώρα. Ναι, αυτά, αυτό ήταν φτάνει, εκεί τρεις μέρες. Εντάξει. Αλλά μπορεί να το παίξουμε και την επόμενη εβδομάδα. Παράκρουση. Παράκρουση, όλοι το ακούγαμε. Εντάξει, εντάξει, δεν ήταν. Είναι ωραία μελωδία. Ναι, δεν είναι αστεία. Βγήκε μια καταπληκτική διασκευή σε heavy metal, παιδιά. Εντάξει. Ναι, ήταν πολύ είναι συγκλονιστικό, είναι συγκλονιστικό. Οπα, heavy που... metal, το άκουσα, το βάλω. Ναι, 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 ναι. Μπορώ να το μεταδώσουμε αν προλάβουμε. Μάλιστα. Τι λέει, πώς είμαστε. Είδαμε τον Μπασκετάκι χθες. Ναι, Μπασκετάκι, ήταν τέταρτη θέση για τον ΠΑΟΚ. Α, θέλω να πω το εξής, τώρα που είμαι ο Κρίστος εδώ δικός μας άνθρωπος, ναι, τώρα και δεν το διακόπτουμε και δεν έχει ανάγκη από τέτοια. Ναι, ναι. Ότι έφαγα καζούρα από φίλη μου από τα Κανάρια νησιά γιατί έχασε ο ΠΑΟΚ από την Τενερίφη. Πλάκα κάνεις. Έχεις φίλη στα Κανάρια νησιά. Ναι, στα Κανάρια νησιά, ρε φίλε. Ναι, τι να κάνω, ρε φίλε, σε όλα τα νησιά έχω. Διεθνείς Αναστάσεις. Είναι Καναρινή. Έτσι, Καναρίνια στον Άρη. Ναι. Ναι, παλιά, παλιά εκεί στη Σταυρούπολη είχε ιδρυθεί αυτός ο σύνδεσμος. Ήταν από τον ΠΑΟΚ, από την Τενερίφη, ψιλοαναμενόμενη, χωρίς τον ΚΟΣ. Εντάξει, ευτυχώς είχαμε πάει και το άλλο το μάτσο, οπότε βγήκαμε. Ναι, τέταρτη θέση που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει με μία από τις τρεις πρώτες ομάδες των ομίλων. Ίσως την ΑΕΚ. Αυτό νομίζω ότι εξητάρει. Μπορεί να διάλεξε αντίπαλο ΠΑΟΚ. Υπάρχει και αυτό το σενάριο να συναντηθούν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στους 16 του Champions League. Την έχει πελατιάσει εδώ και δύο χρόνια. Ναι, αλλά είναι κάτοχος του τροπέου η ΑΕΚ. Δεν ψάχνουμε εμείς από τέτοια. Ναι, έτσι, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Είναι τέρα μας η ΑΕΚ. Ναι, ναι. Παρακαλάει νομίζω ότι όλος ο κόσμος να γίνει αυτό το ζευγάρι γιατί μόνο εκεί θα έχει ελπίδες. Θα γεμίσει το γήπεδο βασικά. Καλά, και θα γεμίσει το γήπεδο, αλλά και εντάξει, υπάρχουν βάσιμες ελπίδες. Ο ΠΑΟΚ να πέρυσι και πετύχει την Τενερίφη πάλι, όχι. Στους 16 πάλι μια. Όχι, όχι. Στους 8 πρέπει να είναι Τενερίφη. Πέρσι, ναι, πέρσι, ναι. Τους 16 τους είχαμε περάσει πέρσι. Ναι, ναι. Όχι, ρε, αποκλείεται. Ναι, ρε. Δεν είχε περάσει ναι, πέρσι. Είχαμε πάει, ρε. Αλήθεια, ναι. Είχαμε πάει. Εντάξει, δεν θυμάμαι. Επειδή φέτος δεν πηγαίνουμε γι' αυτό. Με την Μπεσίκτας είχαμε παίξει 16 κάτι. Ναι, έτσι. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, να κάνεις μπασκετάκι. Α, περνάει η ώρα. Keep out alive. Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Πώς θα βλέπεις την Κυριακή. Κυριακή. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα κερδίσουμε, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Είναι το παιχνίδι της χρονιάς του ΠΑΟΚ. Απλά μην πάμε για φιέστες και τέτοια πράγματα. Κρίστα μου, δώσε το διαρκέ σου να πάω. Δεν παίζει, αγόρι μου. Δεν παίζει. Κατέστρεψε τον ΠΑΟΚ πέρυσι ο Αναστάσης. Έπαιρνε το διαρκέ του Κρίς και τον είχε χατακώσει. Ούτε εσύ πρέπει να πας στο γήπεδο κανονικά. Κι εγώ, ε. Τι λες. Μπορεί να μην πάει κανένας μας. Εμείς αυτά μας πηγαίνουμε πρώτοι, θέλουμε τελευταίοι. Καλό είναι περιμετρικά της τούμπας να μην πατήσει καθόλου. Απαγόρευση. Face control, κανονικά.
κανονικό. Θα πάω και εγώ σαν τον Ιβάν, θα του πω άντε παιδιά, μπράβο εδώ. Μακεδονία παλά μετά. Δεν μπαίνω μέσα. Ναι, εκεί να πάρει να χτυπά παλαμάκια, ρε παιδί μου, καλό είσαι. Με αυτή τη λογική και οι 30.000 που ήταν πέρυσι και στην Άγκη στον Ολυμπιακό δεν πρέπει να πάει κανένα. Ναι, ισχύει. Ναι, να πάει καινούριο κόσμο. Καινούριο κόσμο, νέο αίμα. Σωστό και αυτό. Να γίνει με παιδιά και δημοτικό. Έτσι. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, καλημερίζω και το φίλο μου τον Κυριάκο που λέει καλημέρα, μπρο. Πέρυσι με τουρκική καρσίγιακα στου 16. Α, στο... ναι, είχε αποκλει... Την είχε αποκλείσει ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ναι, και μετά παίξαμε την Ερήφη. Ναι, θυμάμαι. Την Ερήφη πρέπει να είναι και προπέρυσι. Τέλο πάντων. Καλημέρα στη γραμμούλα. Βαμπή, παρακαλώ. Ήρθε εδώ η Λίκαινα τη Ψαγγέλη. Γιατί έχουμε και τέταρτο μέλο στην παρέα. Ναι. Και μα έβαλε χέρι. Γιατί? Γιατί λέει αφιερώσατε το «Αν με αξιώσει ο Θεός» από τον Νικολαίδη, γιατί το «Αν με αξιώσει ο Θεός» έχει πολλές εκδοχές. Η χειρότερη εκδοχή είναι του Βαμβακάρη. Το αφεντικό, ναι, μπράβο. Και μας είπε ότι εμείς εδώ, συμφωνήσαμε και οι τέσσερις, ότι αφιερώνουμε του Περπινιάδη. Εσύ ζήτησες, Νικολαίδη. Εγώ έκανα την επιθυμία σου διαταγή, οπότε... Ναι, την από την... Αποκηρύσουμε. Την αποκηρύσουμε, την απορρίπτουμε εδώ όλοι. Κατέθεσες την άποψή σου. Αν με αξιώσει ο Θεός, Περπινιάδης. Εντάξει, ακούστηκες. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μας το έκλεισε 2-31-0-2-87-3 οκτάρια. Για λιγουλάκι ακόμη εδώ στους εθέρες της πόλεως. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης λέει: αυτοί που έρχονται μόνο σε αυτά τα μάτς δεν πρέπει να έρθουν. Μιλάει για τα ντέρμπι και τους συνοπαδούς του ΠΑΟΚ. Γιατί πέραν από κάλτσες είναι λέει και προκλητικοί. Έρχονται κάθε 5 χρόνια στο γήπεδο και σου λένε κιόλας: εδώ είναι η θέση μου. Καλά, αυτό με έχει βγάλει το. Ευρωπαϊκό ΠΑΟΚ δεν θέλετε. Του χρόνου, μα πάτε Champions League. Αυτοί που τα κάνουν αυτά τα κάνουν και παλιά. Τα κάνουν και παλιά. Και στον Βαλκανικό τον ΠΑΟΚ τα κάνουν. Δεν είχαν προβλήματα. Αυτή είναι η θέση μου. Αυτά είναι κόμπλεξ άλλα. Παίζει ακόμη αυτό. Αυτή είναι η θέση μου. Ρε, ναι, είχα πάει με την Πάτε, χάναμε 0-3. Άδειο το, άδεια σειρά. Ναι. Σηκώνομαι για να κάτσει στη θέση του που ήθελε ναι. Και μετά άρχισε να μου τη λέει επειδή ήταν θέση αλλού. Και στο πεντάλεπτο του λέω τελικά τι θα γίνει, να σηκωθώ, θα έρθει ο άλλος. Και μου λέει Ερωνάβασα. Ερωνάβασα. Τι κάνω. Και αρχίζουμε εδώ τα κλασικά. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Έλα, κόρη μου, καλημέρα. Ο καλό στο παιχταρά μας. Καλημέρα, Άκη. Καλημέρα, κόρη μου. Από το εξωτικό τριάδι. Δεν πειράζει. Γίνεται εδώ. Ναι. Από το εξωτικό τριάδι βρέχει. Οχο. Έχει βγάλει αέρα. Οχο. Τα έχει κάνει εδώ πέρα. Λες και είναι αστρομο. Τέτοιο. Μεγάλο. Έχει την καταιγίδα. Τα είπε όλα. Ναι. Σηκώνει κακού, γκάγκου, λαμαρίδες αυτά. Εδώ θα φύγουν εδώ. Η λαμάρι, η λαμάρι είναι όλα τα σβήνει, πώς λέει το τραγούδι. Ναι, 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 μάλιστα. Έχει υπάρχει και τέτοιο τραγούδι. Μεσέα τι θα γίνει. Άμα ψάξω και πω μια λέξη θα το βρεις και θα βρεις τραγούδι. Όλα τραγούδι εδώ, εδώ, σε μένα, σε μένα. Πώς λέγεται αυτό εδώ πέρα εδώ, η λαμαρί, η λαμαρίνα, όλα τα όλα σβήνει. Το κουροσίβο. Ναι, μας ένωσε το κουροσίβο σε μια, σαν μια ζώνη. Λοιπόν. Ναι. Δίνω 1-0 για, το, για τον ΠΑΟΚ. Ωπα, νάτος, νάτος, τα προγνωστικά της παρέας κυρίες και κύριοι. Έτσι. Δίνω 1-0 ναι. Και θα τελειώσει μεγάλος Σταβίδης να φύγει στο Λευκό Πύργο. Μάλιστα. Από τώρα. Πάνω. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη πρόβλεψη είναι ότι είπες ότι θα τελειώσει. Σωστό. Αυτό το κυριότερο. Για να τελειώσει ρε παιδί, με τον ΠΑΟΚ τελειώσει. Ο άνθρωπος πόσα χρόνια είναι. 5 χρόνια. Ναι, είναι. 5-6 πόσο είναι στον ΠΑΟΚ. Σαββίδης, ναι, 12. Πήγαινε, δηλαδή ξεκίνησε από Βαρδάρι, έστασε στο εξωτικό τριάδι, πέρασε τη Λαγιά, πέρασε το μεσημέρι, πέρασε αυτά. Κάποια στιγμή πρέπει να το πάρει. Δεν είναι. Πού θα φτάσει, θα φτάσει κάτω, σκιώνει. Ναι, πρέπει να το πάρει ο άνθρωπος. Τι να τον κάνουμε, σκαμμένος είναι ο άνθρωπος. Στο παλιού θα φτάσει και δικό του. Και το δεύτερο πόδι έχει περάσει, γιατί εκεί πέρα έχει πάρει κάτι ακίνητο εκεί πέρα. Δύο χέρια, τρία πόδια. Αυτός είναι ο απότερος σκοπός, μάλιστα. Να είσαι καλά. Καλημέρα το Φωνάρη και καλημέρα το υπουργό μας. Να σε ρωτήσω ένα λεπτό ο Πάπη μου. Βεβαίως. Δημητράκης που είναι ρε αυτός. Παίρνει το πρωί, 6 ώρα μετά δουλεύει. Ψήν, ψωμιά. Α, παίρνει, δηλαδή βγήκανε, ξεκίνησαν η παρέα να παίρνει τηλέφωνο. Βέβαια, εδώ τελειώσαμε ρε, τελειώνει η εκπομπή, παρά 10 φτάσαμε. Τελειώνει η παρέα. Καλά, εγώ στο 87 παίρνω τηλέφωνο, ξέρεις. Εκεί που θα μπει τον γκολ, όπως και πέρυσι το 87 δεν πήγε. Εκεί που θα μπει τον γκολ, άρα, στο 89, εντάξει, έγινε, έγινε. Το βρώμικο 89 δηλαδή, εν ολίγης, μάλιστα. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Σας παρακαλώ πολύ, μπορώ να ζητήσω κι εγώ ένα τραγούδι. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι η διασκευή στο τραγούδι της Κέτης Γαρμπής, αυτό το κάτι που έχεις από Φουρέιρα όμως. Το κάτι που θέλω μήπως.
Ναι ρε φίλε, ναι. Ναι, αλλά το επίσημο ότι είναι αυτό το κάτι που έχεις. Το κάτι που έχεις δεν το ξέρω. Είναι το τραγούδι. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει το ακριβώς το ρολόι και λοιπά ρε. Α, το κάτι που θέλω είναι, κάτι που θέλω. Ναι, το έχει πει η Φουρέιρα. Επίσης, ναι, το έχει πει η Φουρέιρα. Μάλιστα. Και μιλάει μέσα για μανίκια, τατουάζ, για... Μάλιστα. Ίσα, α, το κάτι που τέτοια, το εξυγχρόνησε. Ναι, δεν το ήξερα ότι το έχει διασκευάσει έτσι. Βέβαια, το τοποθετούμε, ναι, από πίσω. Το έχει εξυγχρονίσει, δεν με ενδιαφέρει αν έχει τατουάζ μανίκι. Και αν είσαι Master Chef. Ναι, τεστ 10 year challenge δηλαδή και η Φουρέιρα. Ακριβώς μπαμπι και γελούσα ρε. Μάλιστα, μέσα. Η επιθυμία διαταγή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τσάω, τσάω. Παίρνουν εδώ τα Πάοκια και ζητάνε Φουρέιρα. Καταλαβες. Καλημέρα στη γραμπούλα, καλημέρα. Καλημέρα, εδώ μηδέν. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς το να. Τώρα απ' όλα είναι ποίημα, δεν είναι τραγούδι. Έτσι, έτσι, έτσι. Βέβαια. Μεγάλο σύμβολο. Καπαρδία. Για ποιο λες, για το Φουρέιρα. Για το Κουροσίβα, ναι. Έλα μου. Θα μας ακούει κανείς Κουροσίβα και θα λέει τι είναι αυτό να πούμε. Β' Ουγγαρίας, ξέρω εγώ, κάτι. Απέκλεισε τη Β' στο κύπελο. Πώς είστε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Εγώ θέλω να κλείσω ένα τραγουδάκι, μπάμπου. Να τους καλωστορίσει σήμερα. Έχουμε γίνει εκπομπή αφιέρωσης, βεβαίως. Γιατί όχι. Τα κομμάτα. Τα κομμάτα. Δεν θα κάνεις το δικό μου? Ναι, βέβαια. Επιτέλους. Επιτέλους. Δεν το έχουμε. Εντάξει, παιδιά. Είμαστε ακόμα σε διαδικασία. Εγώ επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι, βάζω από το YouTube που το έχω βρει μόνο το ρεφρέν. Μόνο το ρεφρέν. Το βάζω στο repeat. Λοιπόν, στο repeat το βάζω. Λοιπόν, είναι μία. Ίσως να το μεταδώσω, αν και δεν πρέπει, γιατί ακόμα είμαστε στο στούντιο, δεν είναι σε επεξεργασία, αλλά μπορεί να σας βάλω και ένα ρεφρενάκι έτσι, αν προλάβουμε. Κάντε μας το χαρτί. Παιδιά, η φωνή είναι ακατέργαστη, να πούμε όλα τα όργανα είναι ακατέργαστη, δεν είναι μεξαρισμένο, δεν είναι μαστεραρισμένο, δεν είναι τίποτα. Είναι απλά το ότι γράψαμε. Αυτό. Γιατί δεν χτυπάς και στα μπακουριά και στους ερωτευμένους. Έτσι, έτσι. Για τα μπακουριά λένε γάτα τους Ρέντιγκ. Ναι, ο Ρόκι ο 3 που είναι σπουδαία. Ο Ράμπο, η καλύτερη ταινία του Ράμπο. Sorry παιδιά, έχω πρόβλημα με τα αυτή μου, δεν ακούω καλά. Τι, γιατί? Δεν ξέρω ρε μπάμπη, έχει πει και 10 μέρες. Ναι, εδώ, στα άλλη σχολή. Πρέπει να πάω, θα πάω σήμερα στη γιατρό, τι γίνεται, δεν ακούω. Όχι μωρέ, εμείς θα σε πούμε, τι θα πας στη γιατρό. Πες λίγο το άμκα σου και... Και να με πείτε δεν ακούω. Λοιπόν, θα πάει να κάνεις κερκίδα στο γήπεδο και να λες δεν ακούω. Πιο δυνατά δεν ακούω. Ω παιδιά, φοβάμαι ότι δεν θα γίνει ο αγώνας. Νάτος, ωραίος ο αισιόδοξος. Γιατί ρε, όχι, δεν θέλουμε τέτοια μηνύματα. Για όλους τους Αφρικάνους. Όχι μωρέ, τα πάντα θα τελειώσουν. Κοίταξε, είπαμε τα ραδιόφωνα εδώ της πόλεως και τα μέσα, ας πούμε, παρακαλά να μην γίνει το παιχνίδι για να έχουμε δουλίτσα. Να έχουμε κάτι να λέμε. Βέβαια, ακόμα συζητάμε για τα περσινά, το έχουμε ξαναπεί. Φαντάσου. Εντάξει, δεν το συζητώ αυτό. Απλά φοβάμαι ότι αυτοί θα έρθουν να παίξουν, φίλε. Μάλιστα. Α, λες δεν θα κάνω. Μια φορά, ναι, το κάνω μια φορά, το κάνω και δεύτερη. Το μια φορά και παίρνει και αποτέλεσμα. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Αυτό που έγινε και τη δική μου εκεί, ναι. Και τη Μπεντρία. Ναι. Σωστό και αυτό. Εγώ φαντάζομαι αυτού στο εξωτερικό από του τυχηματζίδε που θα λένε τώρα την προϊστορία και θα λέει διακοπή. Σύμφωνα με την προϊστορία θα γίνει διακοπή. Διακοπή εκεί, διακοπή ένα άλλο. Στα παλιότερα εκεί είχε διακοπή στο ένα, διακοπή στο άλλο. Σίγουρα γιατί δεν υπάρχει στοίχημα που να μιλάει για διακοπή, ρε παιδί μου. Θα μπορούσε να παίξει και το λεπτό. Σε κάποιο σημείο του λεπτού. Ναι, ναι. Υπήρχε στοιχηματική εταιρεία στην Ελλάδα που έστελνε στο στοίχημά σου. Ναι. Που τη έλεγε πόσο μου δίνεται, τι πόσο μου δίνεται να γίνει διακοπή σε αυτόν τον αγώνα. Mm-hmm. Δεν το ήξερα αυτό. Μάλιστα. Ωραίο. Ναι. Μπράβο. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα για λιγουλάκι ακόμη. Καλημέρα. Έλα, μπαμπή. Καλώς το να. Καλημέρα, λοιπόν. Έρχεσαι, πώς λένε οι μπασκετικοί, σε κάθε τηλεφώνημα του Φωτιάδη, έρχεσαι σαν τρέιλερ. Τρέιλερ, όντως. Γεια σου, Αναστάση Φιλαράκη. Λοιπόν. Χαίρετε, καλημέρα. Γεια σου. Αναστάση, κάνει μια παρατήρηση στον Μπάμπη να ξέρει, άμα με ρίξει η εκπομπή λόγω επειδή στα ειδησιογραφικά, να ξέρετε θα φταίει το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Κόψτε τις αθλητικές φασαρίες, κόψτε τις. Εγώ συμμερίζομαι την αγωνία σου. Λοιπόν, σας παρακαλώ, θα με ρίξετε, τώρα μην αναφέρονται. Άμα αρχίσω και πέφτω εκεί, να ξέρετε, θα στείλω και από το σπίτι μήνυση. Δεν γίνεται αυτό, μην με ρίξετε εκεί. Αφήστε με έτσι όπως είμαι τελικά. Λοιπόν, και ένα δεύτερο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, το ρόλο του Μιχάλη Φωτιάδη στην εκτόξευση του δορυφόρου που έγινε χθες από την ΕΡΤ.
το ρόλο του. Ήταν εκεί τελικά. Μόνο αυτό θέλω να μας απαντήσει. Ήταν εκεί τελικά. Μας ενημερώνει, στείλαμε δορυφορό. Ναι, στείλαμε χθες. Χαμπάρι δεν πήρα. Κοιμάμαι. Σε live μετάδοση. Καταρχήν έχασα, εχθές μου την έσπασε. Εχθές μου την έσπασε, έχασα την εκπομπή μου αυτό το vis-a-vis που είναι με τις φυλακισμένες. Είναι αισθησιακό λίγο γιατί έχει και λίγο γκέιλικη μέσα στο μέλλον και τέτοια. Orange is a new black, αυτό. Όχι, vis-a-vis, αυτό που. Vis-a-vis, ναι. Το βλέπω γιατί εντάξει. Αυτό είναι το ισπανικό με τις κίτρινες στολές που φοράει. Μπράβο, 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 Αναστάση. Ναι, ναι, ναι. Ναι, με πονήρεψε, το είχα δει μια φορά κατά λάθος και μου έβαλε ας πούμε άλλα ερωτηματικά μέσα μου και τέτοια. Τέλος πάντων, μην τη βαρύνουμε την εκπομπή. Το ρόλο. Του Μιχάλη Φωτιάδη στην εκτόξευση του δορυφόρου. Σας παρακαλώ, οφείλεις να τον καλέσει στο στούντιο και να τα πει όλα. Την επόμενη φορά θα κάνουμε μαζί την αντίστροφη μέτρηση. Θα αποτύχουμε. Πιστεύω. Άντε, θα τα πούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα από Ξωτική Σταυρούπολη. Καλώς το να. Πες τον πόντιο αυτόν από το Ξωτικό Τριάδη. Πες τον ότι είναι η αλλαγή μου. Στο 87. Μπαίνω εγώ πρώτος, ξεκινάω, παίζω βασικός και έρχεται στο 87 και με αλλάζει. Όχι, δεν παίρνω τηλέφωνα, να ξυπνάει νωρίς. Είναι ο Λιμιός δηλαδή, θέλω να πεις. Ναι, ναι, ο Λιμιός. Της εκπομπής, μάλιστα. Ακούει εκεί πέρα. Ακούς, ναι. Που ξέρεις γιατί ρώτησε χθες αν ο Λευτέρης είναι ΑΕΚΣΙΣ. Γιατί είναι ο μόνος ακροατής που έχει καταλάβει εδώ στο λόγο επειδή ότι ο Λευτέρης είναι Αριανός. Μόνο αυτός καταλάβει αυτό το πράγμα. Ότι είναι Αριανός, αν το ξέρει. Έτσι. Δεν υπάρχει άλλος. Έτσι, ο καθένας διαμορφώνει τη δικιά του ατζέντα. Πότε το κατάλαβε. Πότε. Ξέρεις, ο Λευτέρης ποτέ δεν μιλάει για... Τώρα τελευταία από τη Δευτέρα που ξεκινάει. Ναι, μετά και αυτός αθλητική φασαρία, όπως μας είπε ο υπουργός μας. Και μετά, με παίρνει τηλέφωνο και με λέει αυτός ο Λευτέρης ο Αριανός τι κάνει. Ειδικά τη Δευτέρα που ξεκινάει. Πώς το κατάλαβε. Αυτός ο άνθρωπος τώρα εδώ πέρα. Να μην με πουλάει τρέλα. Έτσι. Έγινε. Φιλιά, τσαο, τσαο. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Χαίρομαι που μια μέρα σαν και αυτή που γεννήθηκε ο Μάρλι, που πέθανε σαν σήμερα ο Γκάρι Μουρ, θα κλείσει με Φουρέιρα. Έτσι. Κλείνω για να κάνει την αντίστροφη μέτρηση ο Φωτιάδης. Βεβαίως, τσάω, τσάω. Με Φουρέιρα μπορεί και με Μπατμανίδα να προλάβουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Λοιπόν, άντε, επειδή είμαι τέτοιο για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, μια πολύ μετάδοση τραγουδιού δεν θα έπρεπε, πώς λέμε, σαν προετοιμασία. Σαν προετοιμασία που κάνουν οι ομάδες, αμοντάριστη, έτσι για να καταλάβετε. Είναι κάπως έτσι το κομμάτι. Φανταστείτε ότι βρισκόμαστε στο Ζέφελτ και χάνουμε από μπειραρίες. Κάπως έτσι είναι. Είναι ηχογράφηση πολύ πρωτόλια. Είναι απλά το τι έχουμε. Λείπουν στο Μουντιάλι βασικά. Ναι, 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 ναι. Απλά έχουμε παίξει τα όργανα, τα έχουμε απλά τοποθετήσει, ας πούμε, το λεγόμενο edit, για να μην φεύγει το ένα πίσω από το άλλο. Δεν υπάρχει καμία επεξεργασία, αλλά για το λαό του λόγο, επειδή το καινούριο μας κομμάτι που ακόμη ετοιμάζεται, κυρίες και κύριοι. Δεν θα κάνεις κουμάντο στις καρδιές των κομμάντο. Κάτσε, πρέπει να ακούσεις εισαγωγούλα, Ναι, θα χαιρετήσουμε τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ, Αναστάση, που ήσουν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ, Μπάμπη μου, είμαι πάντα σε επάλξεις. Έτσι, οπότε θα τα ξαναπούμε αύριο στις 6 ακολουθεί Κωστής Τσαρός μέχρι και τις 10.000. Τσάω.